Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Άγγελο Γεωργιόπουλο για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή το βιβλίο του. Για πες πώς λέγεται. 665 μέρες και μια ζωή μετά. Ωραία. Σε εκδόσεις Καψιμή. Καψιμή. Σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς που αποδέχτηκες την πρόσκληση να κάνουμε την κουβέντα. Δική μου ευχαρίστηση και τιμή. Να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα μην λέμε για τιμές και τέτοια. Εντάξει. Okay. Λόγω κάτω γκάλου. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ποια ανάγκη σε οδήγησε, γιατί θέλησες να γράψεις ένα βιβλίο για το heavy metal. Υπάρχει κάποιο κενό, πιστεύεις, στην καταγραφή αυτής της μουσικής, στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον? Κοίταξε, στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει. Απλά το κενό που διαπίστωσα διαβάζοντάς τα, κάποια από αυτά, όχι όλα, για να είμαστε και αληθείς, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα βιβλία ήταν είτε για ένα ιδίωμα, όπως ας πούμε το βιβλίο που λέει Swedish Death Metal για το Σουηδικό Death Metal, είτε μια γενικόλογη αναφορά για το τι είναι heavy metal ιστορικά περισσότερο. Mm-hmm. Αποφεύγαν πάρα πολύ, ενδεχομένως και να μην το ήθελαν κατ' ουσίαν οι συγγραφείς αρσενική και θηλυκή, γιατί έχουν γραφτεί και από το γυναικείο βιβλίο, να ασχοληθούν με θέματα που για μένα είναι αμυγός στο heavy metal, δηλαδή με τον πολιτισμό του, με τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις που έχει, με τη λογοτεχνία, με το γεγονός ότι αποτελεί μια μορφή καστικής τέχνης, mm-hmm. τη σχέση του με τις θρησκείες. Είναι βιβλία τα οποία αναλώνονται περισσότερο σε δελτία τύπου, ιστορικές αναφορές, ο αυτός δημιουργήθηκε τότε, έπαιξε εκεί, έκανε αυτό, και με κάποιες αναφορές θεματολογικές, αλλά απλοϊκές. Δηλαδή, μιλάνε ας πούμε για τους Ντιμουμπόργκυρ, θεωρούν ότι είναι σατανιστές, καμία σχέση, mm-hmm. Για τους Έλληνες Καβίρ το ίδιο, για τους Ρότιν Κράιστ, δηλαδή αναφέρονται πολύ επιφανειακά, είτε για το Power, είτε για τον Death, είτε για τον Black. Δεν είναι αυτό το heavy metal. Το heavy metal είναι κάτι πολύ βαθύτερο και αυτό το βάθος ήθελα εγώ να το βγάλω στην επιφάνεια mm-hmm. μέσα από αυτό το βιβλίο. Ήταν δηλαδή μια εσωτερική ανάγκη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πραγματώνεται ή όχι με την κυκλοφορία του βιβλίου. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχα την ευκαιρία να γράψω ένα βιβλίο ότι εγώ γράφω την αλήθεια ότι έτσι είναι το heavy metal. Mm-hmm. Και εσύ που έχεις μια αντίθετη άποψη και δεν έχεις δυνατότητα να το γράψεις, σημαίνει ότι δεν ακούγεσαι. Mm-hmm. Έτσι, καμία σχέση. Απλά προσπάθησα να το αντικειμενικοποιήσω σε αυτό που ήθελα να δώσω σε αυτό το πλαίσιο, με πηγές από έρευνες, τα οποία είναι στη βιβλιογραφία του βιβλίου δηλαδή. Ωραία. Το βιβλίο, όπως είπες και εσύ, λέγεται 665 μέρες και μια τριστελή ζωή metal. Και το metal είναι γραμμένο σε γραφή Maiden. Ναι. Αυτό ήταν δικιά σου επιλογή? Κοίταξε, αν το πάμε ιστορικά, δεν είναι γραφή Maiden, είναι γραφή από την ταινία του David Bowie mm-hmm. του 1974, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, το The Man Fell on Earth. Mm-hmm. Από εκεί το πήραν και οι Maiden. Αλλά εγώ, γιατί ήθελα να είμαι ειλικρινής, δεν το πήρα από τον David Bowie, το πήρα από τους Maiden. Και το 665 είναι μια μικρή αναφορά στο 666, στο The Number of the Beast, το τραγούδι του Iron Maiden, το οποίο απομυθοποιεί το σατανιστικό περίβλημα του αριθμού 666, κατ' εμένα. Mm-hmm. Αν και αναφέρεται βέβαια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη κτλ. Mm-hmm. Ήθελα μέσα από αυτό τον τίτλο να απομυθοποιήσω το 666. Mm-hmm. Και γι' αυτό γράφω 665 ημέρες και μία ζωή metal. Που μπορεί να είναι το 666, αλλά μπορεί και να μην είναι το 666. Ναι, πάντως γιατί... είναι άμεσα συνδεδεμένο το 666 με το metal. Ναι, ναι. Όχι μόνο συνειδημικά και ιστορικά καταγεγραμμένα, ναι. Το 666 είναι ένας αριθμός άμεσα συνδυασμένος με το heavy metal. Βέβαια είναι πώς το διαβάζεις. Mm-hmm. Είναι, καμιά φορά διαβάζουμε την ιστορία, είναι πώς διαβάζουμε την ιστορία. Σωστά. Δεξιά, αριστερά, κεντρώα. Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι ένα βιβλίο για τη μουσική. Δηλαδή το θέμα του είναι η μουσική, η συγκεκριμένη μουσική. Ναι. Ωραία. Από εκδόσεις που εκδίδουν αμυγώς πολιτικά βιβλία. Ναι. Το βιβλίο σου αφορά στην πολιτική ή στη μουσική? Και στα δύο. Και στα δύο. Θεωρώ ότι η μουσική είναι πολιτική. Mm-hmm. Αφενός,
Αφετέρου, επειδή είναι τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς, ειδικά το heavy metal, οι προεκτάσεις οι πολιτισμικές του είναι και ιδεολογικές ταυτόχρονα. Mm. Είναι δηλαδή και ιδεολογία το metal. Και αυτό προσπαθώ και προσπάθησα να το αναλύσω μέσα στο βιβλίο. Να δώσω στον αναγνώστη να καταλάβει ότι το heavy metal δεν είναι μια απλή μουσική η οποία μας λέει για το φανταστικό ή το πραγματικό ανάλογα με το είδος ή την υφολογία του συγκροτήματος ή την πορεία που θέλει να χαράξει στιγουργικά. Είναι μια περισσότερο, θα έλεγα, κοινωνιολογική άποψη και στάση mm-hmm. ακόμα και πίσω από ένα γκρουπ που παίζει black metal. Mm-hmm. Που άλλος θα τα ακούσει και θα πει, έλα μωρέ, τώρα εντάξει, black metal, παγανισμός, σατανισμός, και όμως πίσω από αυτό το μαύρο εντός εισαγωγικών πέπλο κρύβεται πολιτική άποψη. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να αποδείξω, ότι το metal είναι πολιτική, είναι ιδεολογία. Βέβαια, από εκεί και πέρα, ο καθένας, επειδή θεωρώ, παίρνοντας και τον τίτλο του blog σου, ελευθεριακό κίνημα, mm-hmm. ο καθένας έχει την άποψη να το κρίνει και να το τοποθετήσει σύμφωνα με τις υποκειμενικές του ανάγκες. Τώρα, κάποιες φορές αυτές οι υποκειμενικές ανάγκες, η δική μου, η δική σου, του δίπλα, εφάπτονται και δημιουργούν το σύνολο. Mm-hmm. Και αυτό ήθελα να αποδείξω, ότι μπορεί το metal να είναι υποκειμενική μουσική στάση και συμπεριφορά, αλλά η υποκειμενικότητα δική μου με τον οποιοδήποτε και αρκετόν ακόμα συνδέεται στον κεντρικό άξονα που λέγεται metal, mm-hmm. αποτελώντας και δημιουργώντας την πολιτική, την ιδεολογία και τι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, στον πρόλογο του βιβλίου γράφεις «Η επιθυμία του ατίθασου πεδίου της rock του metal». Ωραία. Μπορείς να μου αιτιολογήσεις, όσο μπορείς βέβαια, έτσι, mm-hmm. από προσωπικό γούστο και έναν κατανοητό υποκειμενισμό που έχεις έτσι καλώς και έχουμε όλοι μας δηλαδή, yeah. το συζητάμε τώρα. Γιατί θεωρείς ότι δεν είναι, ας πούμε, το αντίθετο πεδίο της rock λόγω χάρη το punk ή ακόμα και το new wave, αλλά είναι το metal. Αναφέρω κάποια είδη τώρα που είναι... Ναι, ναι. Θα σου πω για το punk ότι γεννήθηκε ως αντίθετο πεδίο της rock, mm-hmm. αλλά εμπορικοποιήθηκε με το McLaren το 79, έκανε τους Sex Pistols μαγαζί στο Λονδίνο, πουλάγανε τις κοκάρδες, πουλάγανε όλη αυτή την ιδεολογία την αντικοφορμιστική. Για το pop, και αυτό μια μορφή rock είναι, ή το new wave, δεν θεωρώ ότι είναι επαναστατικά είδη. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι επαναστατικά είδη. Τώρα, το ατίθασο παιδί που το ταυτίζω εγώ με το metal είναι υποκειμενικό. Για μένα, το αντίθετο παιδί της rock είναι το metal. Κάποιος θα μπορούσε, επιχειρηματολογώντας, να πει ότι κοίταξε να δεις και το metal προϊόν είναι. Mm. Λέτε και αγοράζεται. Μην μας κοροϊδεύεις τώρα και μας δουλεύεις στην επανάσταση. Εντάξει, yeah. είναι του Δίνη και του Λαβίν. Την ίδια επιχειρηματολογία, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι ο καθένας υποκειμενικά μπορεί να θεωρεί οτιδήποτε ο ίδιος θέλει ως αντίθετο. Mm-hmm. Και είναι μια υποκειμενική άποψη ότι θεωρούμε το metal ως αντίθετο παιδί mm-hmm. της rock. Και είναι και ένα ιδεογράφημα. Συγγραφικό ταυτόχρονα, mm-hmm. με την όποια σημασία μπορεί να έχει. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Ωραία. Γράφεις, το metal παρά τους στριγμούς που δέχεται αναχρονικές περιόδους ή δεκαετίες, εξακολουθεί να αποτελεί το μοναδικό μουσικό είδος που μαζί με την κλασική μουσική μπορούν να θεωρούνται αιώνια ζωντανά, όχι στη μνήμη, αλλά εν πλήρη συνειδής. Mm-hmm. Μπορείς να μου πεις πού το στηρίζεις αυτό, αυτή σου την άποψη. Το στηρίζω ότι ο οπαδός ή η οπαδός του metal ακούει το είδος εν πλήρη συνείδηση από την άποψη ότι δεν ακούει μόνο τον ήχο, μελετά το στίχο, mm-hmm. μελετά την καταγωγή, την πολιτισμική του συγκροτήματος, μελετά την όποια πολιτική τοποθέτηση έχει, αν είναι άμεση ή έμεση, μέσω των στίχων ή από κάποιο συνεδεύξεων. Δεν ακούς metal απλά για να ακούσεις, να συνοδεύσει μια ευχάριστη ή δυσάρεστη ή ερωτική σου στιγμή. Ακούς metal επειδή θέλεις να τα ακούσεις, να σε προβληματίσει και ταυτόχρονα να το χρησιμοποιήσεις ως ένασμα για να είσαι κριτικός απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Mm-hmm. Άρα, σε αυτή τη βάση, το metal είναι συνειδησιακή μουσική. Δεν είναι ένα απλό είδος. Mm-hmm. Μιλάει το metal, δεν ψιθυρίζει, ούτε ακόμα και αν κάποιες φορές υποθέσουμε ότι υπάρχουν συγκροτήματα που άλλα λένε και άλλα εννοούν ή χρησιμοποιούν το στίχο ως σαν παραβολή
για να το θρησκευματοποιήσουμε λιγάκι το θέμα, ως μια παραβολή, πίσω από αυτή την παραβολή κρύβεται μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Αυτή την αλήθεια λοιπόν ο μεταλλάς με κάποιο τρόπο τη διαπιστώνει, τη χρησιμοποιεί, την ακολουθεί ή την αντιπαλεύεται με επιχειρήματα. Άρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός στο metal που σου δίνει τη δυνατότητα και να σκεφτείς πάνω στο metal, αλλά και να σκεφτείς και για το metal. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι συνέστημα, είναι αίσθηση που τα βρίσκει κανείς στην κλασική μουσική. Mm-hmm. Κατά μένα. Mm-hmm. Γι' αυτό και το ταυτίζω. Γι' αυτό και τα συνδέει. Στην αιωνιότητα και... Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για το πώς έζησες εσύ τη σχέση metal, επειδή αναφέρεις κάποια πράγματα στο βιβλίο και ποδοσφαίρου, και θέλω και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς έχεις ερμηνεύσει, πώς το έχεις καταλάβει στο μυαλό σου, ας πούμε, και γιατί πιστεύεις ότι είναι μάλλον το μοναδικό είδος μουσικής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, mm-hmm. όπως ξέρω εγώ, που συνδέεται τόσο άμεσα με ομάδες. Δηλαδή, πολύ συχνά θα βρεις, ας πούμε, σύνθημα σε τοίχο, τουλάχιστον παλιότερα, ξέρω εγώ, Motorhead 13. Ακόμα και τώρα. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν θα βρεις όμως, ξέρω εγώ, Ramones 7. Ναι. Τους αναφέρω τώρα όλους, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με τον ποδοσφαιρό. Υπάρχει η Ramones 7, αλλά εντάξει, ναι, στην πλειοψηφία είναι metal. Ναι, ναι. Πώς το... Κοίταξε να δεις, και τη δεκαετία του 80 που ξεκινήσαμε να ακούμε metal, το ταυτίσαμε λανθασμένα με τον αντικοφορμισμό και με το αντί, γιατί τότε ήταν αντί, του χουλιγκανισμού. Mm-hmm. Αυτή η επιθυμία μας να είμαστε μέλη μιας ομάδας, όχι κατά ανάγκη ποδοσφαιρικής, μιας ομάδας που αντιπαλεύεται, τα καθώς πρέπει και τα λοιπά, θεωρούσαμε ότι ο χουλιγκανισμός κάνει το ίδιο, το metal κάνει το ίδιο, άρα υπήρχε ένα κοινό σημείο επαφής. Λανθασμένα, το επαναλαμβάνω, λανθασμένα. Αλλά διαπιστώνω ότι ενώ έχει παρέλθει σε μεγάλο ποσοστό αυτή η ταύτιση, εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις το συναντάς ακόμα. Mm-hmm. Είναι θέμα παιδείας, πώς βλέπεις το metal. Mm-hmm. Πώς θες να το δεις το metal. Ποιες στιγμές της προσωπικής σου ζωής θέλεις το metal να ηχητικά να περιβάλλει. Αν κάποιοι επιθυμούν το metal ως ποδοσφαιρικό σύνθημα, ή ως μουσική που επενδύει την αντίδρασή τους ή την επαναστατικότητα εντός εισαγωγικών ενός χουλιγκάνου, είναι δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Μπορούμε να το κρίνουμε όμως και να πούμε ότι είναι λανθασμένο. Δεν έχει καμία σχέση το metal και το ποδόσφαιρο, καμία. Εμείς τότε το βιώσαμε γιατί και στα μέρη που το ψάχναμε και το ζούσαμε, δυστυχώς ευτυχώς ήταν μέρη που σύγχναζαν χουλιγκάνοι. Άρα μπαίνοντας σε αυτά τα μέρη, και θα τα πω ευθέως, δηλαδή στη Βικτόρια, στην Όμπρε, στο Rainbow, για Αθήνα μιλάω, γιατί δεν γνωρίζω από επαρχία τι γινόταν, φαντάζομαι κατά αντίστοιχο. Υπήρχαν οι χουλιγκάνοι, οι Ολυμπιακοί, οι Αεξίδες, οι Παναθηναϊκοί. Διαπίστωνες δηλαδή και να μην το ήθελες, το ταύτιζες, ότι κοίταξε να δεις, εφόσον έρχομαι σε ένα κλαμπ να ακούσω heavy metal και είναι όλοι από ομάδες. Άρα, μάλλον πρέπει και εγώ ως Ολυμπιακός να ακούω heavy metal επειδή είμαι ταυτόχρονα και hooligan κτλ. Υπήρχε αυτή η ταύτιση, λανθασμένη. Mm-hmm. Αλλά υπήρξε. Mm-hmm. Υπήρξε. Το απομυθοποιήθηκε στα τέλη του 90, κυρίως με το Club Obre, για τα αθηναϊκά δεδομένα μιλάω, όπου εκεί διαπίστωνες ότι υπήρχαν αεξίδες Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί που συμβιώνανε, δεν υπήρχε αυτό το υποδοσφαιρική διαμάχη. Mm-hmm. Και διαπίστωνες ότι τελικά απλά ήταν θέμα θεώρησης πώς το έβλεπες. Θεωρείς ότι ένα κλαμπ θα πρέπει να ασχολείται μόνο με ένα μουσικό είδος για να πετύχει, αν μπορέσει τελικά να πετύχει? Ναι. Mm-hmm. Πρέπει να έχει προσωπικότητα. Δεν μπορεί ένα κλαμπ να παίζει, για παράδειγμα, και metal και χορευτική και jazz και all around μουσική. Δεν έχει προσωπικότητα, και ειδικά θα μιλήσω για το metal, ότι ο μεταλλάς, αν το κλαμπ δεν είναι metal, δεν θα πάει. Αν είναι και κάτι από metal, επίσης δεν θα πάει. Και αν παίζει, για παράδειγμα, Παρασκευές κάτι, ένα άλλο μουσικό ή ο Σάββατο μόνο metal, Κυριακή ή κάτι άλλο, mm-hmm. επίσης δεν θα το εκτιμήσει και δεν θα πάει. Mm-hmm. Ο μεταλλάς πηγαίνει μόνο σε κλαμπ που ξέρει ότι είναι metal. Mm-hmm. Και είναι θέμα προσωπικότητας καθαρά, δηλαδή του κλαμπ το ίδιο. Mm-hmm. Αυτή τη άποψη είμαι. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να διαφωνήσει και να πει ότι η μουσική είναι μία, έχει 8 νότες.
Ναι, αλλά και το metal μοναδικό είναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο και ποιο είναι το νυν συγκρότημα που παίζεις τώρα, που ασχολείσαι. Το πρώτο συγκρότημα που άκουσα ήταν οι Scorpions. Το 1979. Άκουσα Scorpions, μετά άκουσα AC/DC, UFO, Uran Heep, Deep Purple, εκείνα τα συγκροτήματα τότε. Τώρα το συγκρότημα που με συγκινεί είναι η Dimmu Borgir. Είναι απλά αγαπημένα. Σαν έφερε και πριν. Ναι, τους ανέφερα και πριν, όχι τυχαία. Αλλά γενικά θα έλεγα ότι ακούω τα πάντα. Δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν με ενδιαφέρει τόσο το να είμαι συγκεκριμένο σε ένα μουσικό ιδίωμα metal. Ακούω από κλασικό heavy metal, από accept, death metal, immolation, μέχρι ακραίο black, τα πάντα, μέχρι καβίρ, μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή δεν έχω πλέον, έχω ξεφύγει από το να είμαι μόνο power-ass, μόνο black-ass, μόνο έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω το metal είναι ένα ολοκληρωμένο, είναι το όλον metal που αναφέρω και στο βιβλίο. Mm-hmm. Για μένα έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε και όχι ένα ιδίωμα. Δηλαδή με black metal και δεν ακούω τίποτα άλλο ή με thrash metal και δεν ακούω τίποτα άλλο. Και ακούω και πάρα πολύ ελληνική heavy metal σκηνή, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Εκτιμώ πάρα πολύ τα ελληνικά συγκροτήματα. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Θα πω τώρα. Μπράχ, ακούστε και χαζό αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να ακούσει ένα ιδίωμα όπως το λες και εσύ στο βιβλίο του metal, αν δεν έχει ακούσει άλλα. Δηλαδή, ένας που ακούει μόνο black metal και έχει ακούσει μόνο black metal και δεν έχει ακούσει κλασικό heavy metal. Δεν μπορεί να καταλάβει και την πορεία. Όχι, εγώ το λέω περισσότερο με την άποψη ότι υπάρχουν στη σημερινή εποχή άνθρωποι που λέει, ειδικά στον χώρο, λέει εγώ είμαι black metal-ας ή εγώ είμαι thrash-ας ή thrash metal μόνο ή black metal μόνο. Αυτά δεν τα μπορώ. Mm-hmm. Τα θεωρώ πολύ, πώς να το πω, πολύ παροχημένα. Αυτά ισχύαν κυρίως στις αρχές δεκαετίας του 90 που διαχωρίζονταν τα είδη και αποκτούσαν τη δική τους δυναμική. Σωστό. Και ο καθένας ακολουθούσε και περισσότερο από τα συγκροτήματα που έπαιζαν τα συγκεκριμένα είδη. Ναι. Εκεί λιγάκι. Και από το γεγονός ότι υπήρξαν και κάποια φανζίν που κυκλοφορούσαν τότε, mm-hmm. εκείνη την εποχή, που ήταν στοχευμένο. Που ήταν, ναι, γύρω στο, πάντα γύρω από το metal, τα οποία ήταν αφοσιωμένα σε ένα ιδίωμα. Ναι. Το ένα ακολουθούσε το death metal, το άλλο ακολουθούσε το black, το άλλο το power και έτσι δημιουργήθηκαν κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Αλλά κατ' ουσίαν πιστεύω ότι στο βάθος δεν υπάρχει heavy metal, ας πούμε, να λέει ότι ακούω μόνο black ή μόνο thrash ή μόνο power. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ακούν τα πάντα. Απλά αυτό δηλώνει άλλος και λέει είμαι black metal, γιατί μπορεί να του αρέσει περισσότερο το black metal από τα υπόλοιπα είδη. Αυτό το δέχομαι. Σωστό. Το δέχομαι. Ασχολήθηκες και ο ίδιος με τη μουσική, έτσι δεν είναι? Το πρώτο συγκρότημα που έπαιξες, ποιο ήταν που ασχολήθηκες? Ήταν η White Angel το 1986. Mm-hmm. Τότε σε μια εποχή δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και πολύ αγνή. Mm-hmm. Τότε τα συγκροτήματα της εποχής εκείνης ήταν λίγα. Δεν θα λέγαω ότι μετριόντουσαν στα δάχτυλα του ενός χεριού, ήταν πολύ παραπάνω. Αλλά υπήρχε αυτό το πάθος της δημιουργίας, το να δημιουργήσεις, ότι μπορείς να τα καταφέρεις και εσύ. Ναι. Φυσικά με την παρέλευση των χρόνων διαπίστωνες ότι όλα αυτά ήταν φρούδες ελπίδες, δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρεις. Όπως ακόμα και τώρα πιστεύω ότι κανένα ελληνικό συγκρότημα κατ' ουσίαν δεν τα έχει καταφέρει. Mm. Νομίζουν κάποιοι ότι τα έχουν καταφέρει, αλλά το μόνο που για το οποίο μπορούν να είναι υπερήφανοι είναι για το γεγονός ότι είναι γνωστοί μέχρι εκεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Έλληνας μουσικός ο οποίος να έχει βγάλει τα τεράστια λεφτά από πωλήσεις των άλμπουμ του ή από τις συναυλίες ή από το merchandise. Καταρχήν θα σου πω κάτι πολύ απλό, ότι ο Έλληνας μουσικός όσα χρόνια και αν παίζει δεν πρόκειται να πάρει ποτέ του ένα ένσημο. Είναι ανασφάλιστος. Mm. Πρέπει αυτό να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Εννοείς. Πρέπει να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Ναι. Και εκεί αυτά τα δύο έρχονται σε μια αντιπαλότητα και αυτό συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι διαλέγεις μια δουλειά σταθερή. Και τα παρατάς. Και τα παρατάς ή ασχολείσαι μία στο τόσο ή ασχολείσαι για την πλάκα σου. Και καλά κάνεις φυσικά και ασχολείσαι. Ακόμα και για την πλάκα σου. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Τώρα σε ποιο ασχολείσαι μετά, είσαι σε κάποιο group? Όχι. Κάποιο. Όχι. Τώρα εντάξει, είχα μέχρι πρότινος μία μπάντα Olympus με ένα φίλο τον Νίκο τον Οικονόμου. Έχουμε κάποια τραγούδια. Mm-hmm. Καμιά φορά βρισκόμαστε, τα μελετάμε, τα ξαναγράφουμε. Αλλά μέχρι εκεί περισσότερο περνάμε εμείς καλά. Mm-hmm. Δεν έχουμε ούτε στόχους. Ναι. Καριέρα ούτε. Εντάξει, δεν είναι αμεληταίο αυτό. Μια χαρά είναι. Ναι, όχι. Το θέμα είναι να περνάς καλά. Ναι. Και το metal πάνω απ' όλα είναι η διασκέδαση. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Είναι μια μουσική που μας ευχαριστεί να την ακούμε, να μας συνοδεύει. Βέβαια, είναι και προβληματισμός, είναι και όλα τα άλλα που προείπαμε, αλλά
Κατ' ουσίαν είναι κάτι που σε κάνει να ξεφεύγεις, να πηγαίνεις σε ένα παράλληλο σύμπαν, να ξεχνάς λίγο την καθημερινότητα. Καμιά φορά βέβαια σε πιέζει να τη σκέφτεσαι την καθημερινότητα λόγω στίχου, αλλά εντάξει. Ωραία. Αν και μου απάντησες πάνω κάτω, αλλά θέλω να στη θέσω την ερώτηση. Πιστεύεις ότι σε σχέση με το metal έχει κάτι ιδιαίτερο η δεκαετία του 80 εν συγκρίση με το παρόν, με σήμερα? Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν και παραμένει το γεγονός ότι τη δεκαετία του 80 κάποιοι που ακολουθούσαμε το είδος αυτό ήμασταν νέοι. Αυτό είναι το βασικό. Και ως νέοι το metal το βιώσαμε ως εμπειρία πρωτόγνωρη τότε. Μας σημάδεψε ψυχή και σώμα και ως ανάμνηση βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί ακούω κάποιες φορές να λένε ότι η δεκαετία του 80 ήταν αγνή, ήταν πιο κοινωνική, δεν υπήρχε η λαμογιά, δεν υπήρχαν το ένα, δεν υπήρχε το άλλο, όλα αυτά για μένα δεν ισχύουν. Όλες οι δεκαετίες είναι το ίδιο καλές, εξαρτάται πώς τις βιώνεις και τι ανάγκες έχεις κάθε δεκαετία. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 εμείς δεν είχαμε και ιδιαίτερες ανάγκες, κακά τα ψέματα. Κοιτάγαμε πώς να περάσουμε καλά, όπως νομίζω ότι κάνουν όλοι οι νέοι. Και βρήκαμε το metal και αφοσιωθήκαμε σε αυτό. Γιατί περνάγαμε καλά ακούγοντας heavy metal. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και σήμερα. Αλλά αυτές οι διαφορές πιστεύω ότι είναι περισσότερο στο επίπεδο της μόδας. Που κάποιοι επιχειρούν να φέρουν τα έτη πάλι πίσω ως vintage κτλ. Μόνο μέχρι εκεί. Και οικονομικά φυσικά ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τώρα. Αυτές είναι οι δύο βασικές διαφορές. Η νεότητα και η οικονομία. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την ενασχόλησή σου με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα έντυπα. Έμεινες ευχαριστημένος από τη σχέση σου με αυτά τα τρία? Στην αρχή είναι ένα. Ναι, ένα είναι βασικά. Ναι. Στην αρχή ναι. Μετά διαπίστωσα όμως ότι τελικά το να θες να είσαι ελεύθερος σε αυτό που κάνεις, έχει το τίμημά του. Και το τίμημα είναι περισσότερο νοητικό και πνευματικό, δηλαδή δεν πάνε να κάνεις, έκανα κάποτε ραδιόφωνο στο Rock FM, πες αυτό που ήθελα. Μετά μας έβαλαν όρους. Εγώ δεν τους μπορώ τους όρους. Ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο. Στο Rock FM ποτέ ήσουν? Ήμουνα το 1989 μέχρι το 1992. Έφυγα από εκεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ότι δέχτηκα να μην παίζω death metal και black metal. Πήγα στο Space FM, εκεί έβαλα κάποια στιγμή αντίδραση το «Αλήτες είναι τα μάτια ασφαλήτες» σαν τραγούδι, γιατί ήθελα να αποδείξω τον αντικοφορμισμό, ότι είναι κάτι κοινό μεταξύ punk ελληνικού και ελληνικών heavy metal συγκροτημάτων. Με το που έπαιξα το τραγούδι, κόπηκα στον αέρα. Έφυγα από εκεί. Περιπλανήθηκα για λίγο καιρό στο Shock FM του Μιλωνά που είχε βγάλει εκείνη την εποχή στον αέρα και μετά πήγα στο 902 μαζί με τον Ανδρέα τον Στασινόπουλο που έφυγα πηγαίνοντας φαντάρος. Κάποια στιγμή... Εκεί τι έγινε? Εκεί σε μία άδεια πήγα να δω τον Ανδρέα στην εκπομπή. Είχα μία κάρτα μέλους του Κουκουέ τότε, γιατί χωρίς αυτή δεν μπαίνεις μέσα στο σταθμό. Φαντάζομαι. Ναι, και με ρωτήσαν επειδή ήταν κοντοκουρεμένο, μου λέει «Είσαι φαντάρος?» Λέω «Ναι». Και μου κόψαν την κάρτα. Νευρίασα πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω, έφαγα μια φλασιά έτσι περίεργη εκείνη τη στιγμή. Βέβαια πήγα πάνω με ένα δελτίο εισόδου που μου κόψαν, αλλά δεν ξαναπάτησα. Με μείωσε πάρα πολύ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω, αισθάνθηκα πάρα πολύ αμήχανα. Τι σχέση έχει άμα είσαι φαντάρος ή δεν είσαι φαντάρος. Εντάξει, το κάτω-κάτω δεν είχε καμία σχέση. Και μετά επιχείρησα να ξαναγυρίσω στο ραδιόφωνο το 2001 στον Ατλαντής, αλλά εκεί ήταν ο τότε ιδιοκτήτης, δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος ακόμα. Δέχτηκα την παρέμβαση να παίζω ό,τι θέλουν οι ακροατές. Του λέω βάλε ένα jukebox με 090, που είναι και της μόδας του λέω τώρα. Και καλύτερα. Okay. Και φύγα. Άρα, συνολικά πώς αντέκρινες τη σχέση σου με όλα αυτά? Ήταν τραυματική για σένα ή τραυματική? Τραυματική. Και στην τηλεόραση με κυνηγάγανε γιατί έπαιζα black metal και death metal, με θεώρησαν σατανιστή. Στα έντυπα συνεργάστηκα με το ΟΖ μια πολύ καλή περίοδο και σαν εφημερίδα και σαν περιοδικό με τον Αντώνη τον Πάνουτσο. Είχα πλήρη ελευθερία,
πρέπει να το πω αυτό, να γράφω αυτό που θέλω, να κρίνω πώς θέλω. Μετά με το Iron και το Metal Youth, ως αρχισυντάκτης, αλλά τσακώθηκα με τον εκδότη τότε, μετά την κυκλοφορία του Forest. Μετά προσπάθησα να κάνω κάτι μόνος μου, βγάζοντας το περιοδικό Attack, αλλά οικονομικά δεν μπορούσαμε να το στηρίξουμε, γιατί ήταν μια προσωπική δουλειά με εμένα, το αδερφού μου και ενός γραφίστα φίλου του Άκη του Πούτσιου. Δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε. Mm-hmm. Περιμέναμε δηλαδή την εκαθάριση, η οποία ερχόταν μετά από 1,5 μήνα και το περιοδικό αντί για μηνύο είχε καταντήσει να βγει διμηνιαίο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή αυτό, ξέρεις, στον κόσμο λειτουργεί αρνητικά, γιατί ο άλλος όταν αγοράζει ένα περιοδικό έχει μάθει να το αγοράζει κάθε μήνα. Όχι κάθε δύο μήνες και κάθε όποτε το βλέπει στα περίπτερα. Δεν ξέραμε και ποια ημερομηνία θα βγει, δηλαδή δεν ήμασταν ούτε φερέγγοι απέναντι στην ημερομηνία. Και βγάλαμε 4 τεύχη και τέλος. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Αναφέρεις κάποια ονόματα που επηρέασαν πριν το metal, mm-hmm. σε διάφορα επίπεδα. Αναφέρεις στους MC5, mm-hmm. στους Who, mm-hmm. στους Grateful Dead και στον Jimi Hendrix. Mm-hmm. Ποιους από τους παραπάνω θεωρείς, βλέποντάς τους συνολικά, πιο σημαντικό? Από αυτά που μου προανέφερες, mm-hmm. το Hendrix. Το Hendrix. Θες να μου πεις γιατί? Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος απομυθοποίησε τα blues στην κιθάρα. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε μαθήματα τεχνικής για το πώς πρέπει να παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα. Mm-hmm. Και όχι μόνο μαθήματα τεχνικής, αλλά και μαθήματα πάθους πάνω στο όργανο αυτό. Και θεωρώ την κιθάρα το βασικότερο όργανο στον χώρο του metal, κατά ψέματα. Αν δεν ακούσεις όλα, αν δεν ακούσεις το riff, αν δεν ακούσεις το κουπλέ, δεν ακούς heavy metal, για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Τον θεωρώ το πιο σημαντικό. Ωραία. Θα ήθελα την άποψή σου για τους Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Blue Oyster Cult και την επιρροή τους ή τη σχέση τους με το metal. Η Blue Oyster Cult γράφει και στο βιβλίο ότι ήταν η πρώτη που υποστήριξαν δημόσια το 1972 ότι έπαιζαν heavy metal. Ναι. Επίσης γράφεις ότι δεν δημιούργησαν οι Black Sabbath το metal, αλλά ότι το metal εδραίωσε και έφτιαξε τους Black Sabbath. Να. Θες να μου πεις για τα group και για αυτή την όπιση? Καταρχήν θεωρώ τους Deep Purple βασική επιρροή μόνο στον χώρο του, κλασικού, του νεοκλασικού heavy metal, δηλαδή της σχολής του Malmsteen, του περισσότερου του κιθαριστικού λόγω της παρουσίας του Richie Blackmore. Τους Led Zeppelin δεν τους θεωρώ σε καμία των περιπτώσεων heavy metal. Δεν είναι. Ούτε ότι επηρεάσαν το heavy metal. Όχι. Όχι. Δεν θεωρώ ότι επηρεάσαν το heavy metal. Γιατί έπρεπε να είναι ένα κατασκεύασμα κατά εμέ. Mm-hmm. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει μια αντίθετη άποψη, έτσι προς Θεού. Ένα κατασκεύασμα περισσότερο της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, γιατί έπρεπε κάπου να στηρίξουν το heavy metal, να το κάνουν πιο εμπορικό, αλλά ήταν πιο εύκολο να το στηρίξουν πάνω στους Black Sabbath της δεκαετίας του 70 και στους Led Zeppelin ως μια φυσική συνέχεια. Mm-hmm. Ότι δηλαδή το New Wave of British Heavy Metal, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κάτι που παρθενογερήθηκε, αλλά οφείλεται mm-hmm. στους Black Sabbath και στους Deep Purple. Άρα οι οπαδοί, το Led Zeppelin και τον Black Sabbath, από εδώ και πέρα θα ακούτε και Saxon, θα ακούτε και Judas Priest, που έγιναν και αυτοί μεταγενέστερα Heavy Metal, έτσι. Σωστή. Λοιπόν, αυτό το θεώρησα εγώ, το θεωρώ ακόμα ένα πολύ ωραίο κόλπο της τότε μουσικής βιομηχανίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, με εξαίρεση τους Blue Oyster Cult που λέγαν ότι και υποστήριζαν ότι παίζουν heavy metal, ενώ δεν έπαιζαν heavy metal. Σωστό. Λοιπόν, και για τους Black Sabbath. Οι Black Sabbath μέχρι το 80 που πήγε ο Ronnie James Dio δεν έπαιζαν heavy metal. Και τώρα θα σου πω, στους Led Zeppelin, με εξαίρεση τους Deep Purple, στους Led Zeppelin και στους Black Sabbath, οι οποίοι όταν δημιουργήθηκε το New Wave of British το 79, δεν δέχτηκαν ποτέ να παίξουν με μπάντα της εποχής εκείνης. Το αγνόησαν τελείως. Mm-hmm. Δεν το θεωρούσαν μουσική. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και μέχρι πρότινος που διαλύθηκαν οι Black Sabbath, ο Τόνι Αϊόμι, δεν είπε ποτέ ότι παίζει heavy metal. Στην τελευταία του συνέντευξη στο BBC είπε ότι παίζουμε ένα hard rock λίγο πιο μυστικοπαθές από ό,τι έπαιζαν, ας πούμε, οι Deep Purple. Mm-hmm. Hard rock. Ποτέ δεν είπε ότι παίζει heavy metal. Αντίθετα, κάτι που έχει υποστηρίξει ο Ronnie James Dio, κάτι που έχει υποστηρίξει ο Ozzy Osbourne μετά το 80, και σε κάποιες συνεντεύξεις του Bridger Butler, ότι ναι, εντάξει, παίξανε heavy metal. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι Black Sabbath παίζουν heavy metal από το 80 και ένθεν. Γι' αυτό και λέω ότι
δεν το δημιούργησαν οι ίδιοι, το metal τους έφτιαξε, το metal τους έδειξε το δρόμο να παίξουν heavy metal και κυριότερα ο Ronnie James Dio, η ερμηνεία του Dio, η αποκαθήλωση για μένα του metal. Άρα, να σας ρωτήσω κάτι, το πρώτο άλμπουμ ας πούμε το Black Sabbath, άσχετα τι θεωρούσαν εκείνοι οι Ιόμοι, εσύ τι θεωρείς ότι έπαιζε? Hard rock. Hard rock. Hard rock. Δεν ήταν, η διαφορά του ήταν μόνο στιλιστική. Δηλαδή τότε περισσότεροι ήταν με καμπάνες, τα περίεργα, τα πουκάμισα, τα γελεκάκια και αυτά, και η Black Sabbath βγαίναμε τους σταυρούς εκείνη την εποχή, ήταν λιγάκι πιο αποκρυφιστές. Αλλά αν θέλουμε να πάμε ιστορικά, δεν ήταν η μόνη, ήταν και οι Coven που υπήρχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχαν και άλλα γκρουπ μυστικοπαθή και πολύ πιο απόκρυφοι από τους Black Sabbath. Έτυχε και έγιναν αυτοί πιο γνωστοί από κάποιους άλλους. Εντάξει, οκ. Ωραία. Μια που μιλάμε τώρα για γκρουπ, αν και το αναφέρεις κάποια στιγμή... Αλλά, συγγνώμη που Ιακώπη, αλλά παρόλα αυτά τώρα αυτά τα γκρουπ που προαναφέραμε, Blue Oyster Cult, που παίζουν, αλλά είπαν ότι παίζουν οι heavy metal, οι Black Sabbath, οι Deep Purple, οι Led Zeppelin, για κάποιους αποτελούν κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του heavy metal. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν, αυτά που είπα... Δεν θες να το αποδομείς αυτό. Δεν το αποδομώ, δεν το αποδομώ τελείως, γιατί κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, τους Led Zeppelin ως κλασική heavy metal μπάντα, ή τους Sabbath, θεωρώντας ότι η ιστορία του heavy metal είναι από το 69, σε αντίθεση με εμένα που πιστεύω ότι το heavy metal δημιουργήθηκε το 79 και όχι το 69. Το new wave, μάλλον. Ναι, το new wave, αυτό είναι το heavy metal, τέλος. Εκεί και δημιουργήθηκε το heavy metal και μετά πήρε την πορεία που έχει έως σήμερα. Ο καθένας έχει τη συμβολή του στη μουσική ιστορία, έτσι, προς Θεού. Δεν τους τελειώνουμε, ούτε τους αποκληρώνουμε από την ιστορία του σκληρού ήχου. Αλλά του metal εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ωραία. Θες να μου πεις την άποψή σου για τους Metallica, εν γέννη? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι Metallica είναι καραγκιόζηδες. Στην κυριολεξία δηλαδή, καραγκιόζηδες. Γιατί? Καταρχήν πουλήσαν το heavy metal με δύο άλμπουμ, το Load και το Reload. Πήγαν να το παίξουν grunge και επηρεασμένοι από την γενικότερη σκηνή του Seattle. Πούλησαν το thrash metal για να παίξουν κάτι άλλο. Για μένα αυτά τα πουλήματα είναι ασυγχώρητα στον χώρο. Όταν ένα συγκρότημα έχει φτάσει σε σημείο να συνεργάζεται, δεν θα πω τώρα τα ονόματα, με οίκους μόδας, να πλασάρει γυαλιά ηλίου, ενίοτε και αμάξια τώρα τελευταία, για μένα έχει χάσει το νόημα του να είναι metal, ανεξαρτήτου ιδιώματος. Επίσης, σχετικά με τους Metallica, το μόνο που καταφέραν να κάνουν ήταν να απαγκιστρώσουν το metal από την εν γέννη αντικοφορμιστική του επαναστατική στάση και να το βάλουν στα σαλόνια. Όχι, βέβαια, δεν ήταν οι μόνοι, είχαν προϋπάρξει κι άλλοι που το έχουν κάνει αυτό, αλλά αυτοί το εδραίωσαν πλέον εκεί. Και όταν βλέπω ένα συγκρότημα να παίζει live με τη Lady Gaga και να μου λέει ότι η Lady Gaga στον ελεύθερο της χρόνου ακούει heavy metal, για μένα αυτά είναι μπενάκες και βγενάκες. Οι άνθρωποι για μένα είναι μεγαλύτεροι ξεφτύλες αυτή τη στιγμή και δεν είναι metal. Εγώ προσωπικά δεν τους θεωρώ metal. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ξεφτύλες. Δεν ξεφτυλίζουν ούτε το metal, ούτε εμένα. Τον εαυτό τους. Αυτοξεφτυλίζονται. Αφού αυτό τους αρέσει και προφανώς τους φέρνει και χρήματα, μαγκιά τους. Ωραία. Για την αρχή των Metallica μέχρι, θα θέσω ένα όριο δισκογραφικό, και το Injustice for All, ας πούμε. Από την αρχή των Metallica μέχρι και το Black Album είναι Metallica. Από εκεί και πέρα όχι. Και το Black Album. Και το Black Album. Γιατί ξέρεις, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα τότε. Ναι, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα γιατί ήταν πιο δεμένο ηχητικά, πιο μεστό στον ήχο, με για μένα μία από τις καλύτερες παραγωγές στον χώρο, ίσως γι' αυτό. Κάποιοι τους κατηγόρησαν ότι έγιναν εμπορικοί, όχι, εντάξει, παραμείνανε βαριά, ριφ, παραμείνανε στο στίχο πολύ καλοί, αλλά από εκεί και πέρα το ξεφτύλισαν. Γι' αυτό και για να μην το ισοπεδώσουμε και τελείως, να πούμε ότι δεχόμαστε τους Metallica λοιπόν μέχρι το 91, από εκεί και πέρα για μένα δεν υπάρχουν. Ωραία. Έχει σχέση αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα.
θυμάμαι ότι όταν έπαιξαν για πρώτη φορά οι Motorhead στην Ελλάδα, εγώ ήμουν από Τσιρικά, είμαι μικρότερο από σένα, αλλά είχα πάει. Που είχα παίξει στο Sporting. Το κοινό ήταν ετερόκλητο. Ναι. Ναι. Δηλαδή ήταν και πάνκιδες, ήταν και μεταλλάδες, ήταν και διάφορος από όλα, κόσμος. Από όλα και hard rock και... Μπράβο, γινόταν ένας χαμός. Ναι. Αυτό σαν θέαμα, όταν το βλέπες, άσχετα αν εσύ εκείνη τη στιγμή ένιωθες ότι είσαι ας πούμε μεταλλάς, δεν λέω για σένα. Ναι, 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 ναι. Ήταν όμως ωραίο σαν θέαμα, όταν το σκέφτεσαι μετά από χρόνια. Ναι, το πιστεύω. Επειδή, στο μυαλό μου η Motorhead δεν είναι... Δεν μπορώ να τους κατηγοριοποιήσω κάπου. Για σένα είναι metal. Όχι. 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 Πώς εμπλάκησαν τόσο πολύ με το metal? Είναι αυτό που το φαινόμενο ότι επειδή η Motorhead είναι ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα πολλών μεταλλάδων, τους θεωρούν ως metal. Δεν είναι metal η Motorhead. Η Motorhead είναι σκληρό rock and roll. Mm-hmm. Όπως το έλεγε και το πάντα ο Λέμι. Ναι. Ότι it's only rock and roll. Δεν είπε ποτέ το ότι παίζει heavy metal ο άνθρωπος. Έτσι. Mm-hmm. Απλά είναι από τα αγαπημένα group. Και όχι μόνο είναι από τα αγαπημένα group, είναι και από τα group που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Μουσικοθεωρητικά τώρα μιλάω, το χώρο του metal. Mm-hmm. Δηλαδή το thrash metal με το DB, ας πούμε, το beat, το Motorhead, το crust black έχουν επηρεάσει επίσης, όχι μόνο αυτοί, αλλά και punk συγκροτήματα. Mm-hmm. Είναι και βασική επιρροή και πολύ αγαπημένη στο χώρο του metal, χωρίς να είναι metal. Mm-hmm. Είναι από τα παράδοξα. Αλλά καλό παράδοξο, ωραίο παράδοξο. Δηλαδή όλοι ακούμε Motorhead. Ναι, σωστά. Και ίσως μας κάνει περισσότερο ο τρόπος ζωής του Λέμι, αυτό που έβγαζε ως φιλοσοφία, παρά η μουσική αυτή καθ' αυτή, γιατί κακά τα ψέματα σε πολλά άλμπουμ τους επαναλαμβάνονται. Δεν παίζουν και κάτι δηλαδή ιδιαίτερο. Ναι. Ξέρεις, το rock and roll, άμα τα ακούς συνέχεια, είναι και κάτι μονότονο. Mm-hmm. Και η Motorhead σε κάποιες φάσεις της δισκογραφικής πορείας υπήρξαν μονότονοι, μολάκις. Mm-hmm. Αλλά μας αρέσουν. Ωραία. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε και ποια είναι η χρονική αφετηρία του New Wave British Heavy Metal. Και αν οι Judas Priest εντάσσονται σε αυτό το κίνημα. Το New Wave of British ξεκίνησε δισκογραφικά το 1978 με κάποια συγκλάκια που κυκλοφόρησαν οι Samson. Αλλά κατ' ουσίαν το 1979 εκεί δημιουργήθηκε ο όρος New Wave of British Heavy Metal. Ήταν μια μετα-punk περίοδος. Δανείστηκαν όσοι έπαιξαν New Wave of British Heavy Metal τον ήχο του hard rock. Mm-hmm. Αλλά το μετεξέλιξαν και τον έκαναν πιο, θα έλεγα, κοντά στις μεγαλοπόλεις, πιο αστικό ήχο. Τον έκαναν πιο αστικό, πιο βοήθησε η παραγωγή, η τεχνολογία της εποχής εκείνης. Πιο ξυστές κιθάρες, οι φαζαριστές δεν ήταν το Doom, τον Black Sabbath ή το Argosher ή το Mundo του Hard Rock. Mm-hmm. Το έκαναν πιο εξελισσόμενο. Ακουστικά πιο οξύ τον ήχο. Αυτή ήταν η βασική διαφορά του New Wave of British και το γεγονός ότι έπαιζαν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν είχαν synthesizers. Το γεγονός ότι τα φωνητικά δεν στηριζόντουσαν τόσο πολύ στη μελωδία αλλά στην ερμηνεία. Mm-hmm. Και φυσικά ο στίχος έδωσε όλο αυτό το κίνημα New Wave of British Heavy Metal. Judas Priest δεν έπαιζαν New Wave of British Heavy Metal, hard rock έπαιζαν και αυτοί. Στις αρχές, ναι. Αλλά μετά, 78-79, βλέποντας αυτή τη νέα τάση, επηρεαζόμενη πάρα πολύ από τους Samson, το γύρισαν. Mm-hmm. Το ήθελε βέβαια και ο Halford, το ήθελε και ο Halford, γιατί άρχισε να φοράει τα πέτσινα και όλα αυτά, το ήθελε, φαινούτσαν ότι θέλουν να το παίξουν και το έπαιξαν και για μένα μπορεί να μην τους κατηγοριοποιούμε αμιγώς στο New Wave British Heavy Metal, αλλά και το 78 και το 79 και το 80 έπαιξαν New Wave British. Mm-hmm. Ωραία. Φαίνεται από το βιβλίο ότι είσαι πολιτικοποιημένος. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η μουσική σε οδήγησε στην πολιτική σκέψη, έγινε το αντίστροφο, συνέβησαν και τα δύο μαζί. Πώς έγινε? Κατά κάποιο περίεργο τρόπο και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί. Όλοι μας είμαστε πολιτικοποιημένα όντα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που είναι απολιτικ ή μη πολιτικοποιημένος. Ακόμα και η στάση αυτή ότι δεν ασχολούμαι με την πολιτική, η πολιτική στάση είναι. Ναι, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Σίγουρα. Ή δεν θέλει να το ξέρει. Ναι. Ή φοβάται να το πει. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι το οποίο πιστεύει ότι αν το πει θα τον κυνηγήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αφενός αυτό, αφετέρου και η μουσική ίδια σε οδηγεί σε πολιτικά μονοπάτια και ιδεολογίες. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα εσωτερικό το τι θες εσύ πραγματικά.
ακόμα και ακούγοντας metal, είναι αυτό που σου προείπα στην αρχή, πώς το διαβάζεις το heavy metal, πώς θες να το διαβάσεις. Mm-hmm. Θες να το διαβάσεις από την αριστερή, το διαβάζεις. Από τη δεξιά, δυστυχώς τώρα τελευταία, δεν χρειάζεται να το διαβάζεις, το δίνουν από μόνο τους, γιατί υπάρχουν διάφορα τσόλια που κυκλοφορούν στον χώρο, παίζοντας ακροδεξιό στίχο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, τολμώ να πω ότι είναι το metal μου συντηρεί την πολιτική μου άποψη. Mm-hmm. Με συντηρεί σε αυτό. Βρίσκω πάντα κάτι ενδιαφέρον και κυρίως ενδιαφέρον στο θέμα του αντικοφορμισμού ενάντια στα πρέπει και στην καθοδήγηση και στο ότι έτσι πρέπει να είσαι ή όχι, δεν πρέπει να είσαι έτσι, αλλά κάπως έτσι. Εμένα αυτά μου είναι εμετικές καταστάσεις. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, σαν να βάζω μία άνεση με τοξικές ουσίες μέσα στον εαυτό μου, mm-hmm. ο καθοπρεπισμός. Mm-hmm. Και το metal είναι ενάντια σε αυτό. Και αυτό είναι, πιστεύω, η βασική αρχή της πολιτικής του τοποθέτησης και η ταξικότητά του ταυτόχρονα. Έχω, θα σου κάνω ερωτήσεις για αυτά, γιατί έχει ενδιαφέρον το βιβλίο σε σχέση με αυτά. Mm-hmm. Γράφεις για το New Wave of British Heavy Metal. Δημιούργησε ένα πρωτοφανή για τα δεδομένα αριθμό συγκροτημάτων στο συνολικό αντιεξουσιαστικό άξονα. Ναι. Επίσης, σε μια συνέντευξή σου τη δεκαετία του 80, μαζί με κάποιον άλλον, νομίζω, ναι. σε μια εφημερίδα, λες ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, επισημάναμε στον ΚΑΠΑ Α ότι η metal είναι εκφύσεως αντιεξουσιαστική, χωρίς να σημαίνει ότι ταυτίζεται απόλυτα με την αναρχία. Mm-hmm. Ωραία. Και θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτά τα δύο παραπάνω αποσπάσματα. Ποιο ήταν το μουσικό και κυρίως στιχουργικό που κατ' επέκταση και πολιτικό στίγμα του New Wave of British Heavy Metal, πώς εννοείς την παραπάνω πρόταση, mm-hmm. δηλαδή ότι ήταν αντιεξουσιαστικό. Και το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Αν υπήρχε New Wave στο Heavy Metal, που σημαίνει ας πούμε ότι ήταν το νέο κύμα, ναι. το πρώτο κύμα ποιο ήταν. Λοιπόν, θα σου απαντήσω ξεκινώντας από το τέλος. Mm-hmm. Ότι το New Wave of British Heavy Metal είναι ένας όρος που έδωσε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα του συντάκτη. Mm-hmm. Το γράφω στο βιβλίο μου, διαφέρει αυτή τη στιγμή. Που αργότερα δημιούργησε το Kerrang. Ήταν ένας όρος που έδωσε προσπαθώντας, ναι, προσπαθώντας να μεταφέρει στο χαρτί αυτό που έβλεπε. Και αυτό που έβλεπε ήταν τη συναυλία στο South House Club των Saxon, τον Edgerwitch, μάλλον Edgerwitch, Samson και Iron Maiden. Αυτούς τους τρεις έβλεπε, όχι τους Saxon. Mm-hmm. Και ήθελε να πει στον κόσμο που έκανε την κριτική της συναυλίας και την παρουσίαση ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτοί παίζουν heavy metal, αλλά το ονόμασε New Wave of British Heavy Metal. Mm-hmm. Δεν υπήρχε παλιότερο metal για να υπάρχει νέο κύμα metal. Εντάξει, είναι αυτό. Απλά ένας όρος. Mm-hmm. Και τίποτα περισσότερο. Εδώ είναι ένα ακόμα παράδοξο του metal. Yeah. Δεν υπήρχε παλιό heavy metal για να υπάρχει νέο κύμα heavy metal. Ήταν πολύ νωρίς τότε για να υπήρχε παλιό. Ναι, δεν υπήρχε heavy metal. Απλά ήταν ένας τίτλος που έδωσε ο συντάκτης ο συγκεκριμένος και καθιερώθηκε. Mm-hmm. Πλέον μετά όλα τα συγκροτήματα της σκηνής θα δούμε σαν ως New Wave of British Heavy Metal. Της εποχής εκείνης. Mm-hmm. 78, 79, 80. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Γιατί ήταν αντιεξουσιαστικό. Mm-hmm. Τα περισσότερα μέλη των συγκροτημάτων που έπαιξαν New Wave of British και ξεκινά από τη Μεγάλη Βρετανία φυσικά ήταν εργάτες, άνεργοι, mm-hmm. περιθωριοποιημένοι. Εξέφραζαν αυτό που κάποια στιγμή λέει ο Rob Halford αναφερόμενος βέβαια στα μέταλλα που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, mm-hmm. ότι ήταν το πρώτο τσιγάρο που έκανε ο εργαζόμενος για να πάει στη δουλειά του ή ο άνεργος ξυπνώντας που δεν είχε να πάει πουθενά. Αυτό ήταν το heavy metal. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι κοντά στην εξουσία, mm-hmm. σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε ο άνεργος, ούτε ο εργάτης. Και τότε βέβαια υπήρχε και η περιουρίωση ατμόσφαιρα του θατσερισμού mm-hmm. στην Αγγλία. Μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι από αυτούς είναι προτεστάντες, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ συντηρητικοί. Όταν λοιπόν έβγαιναν, μη σάξουν για παράδειγμα, με τα λαμέ, τα παντελόνια, με τα τακούνια, τα γυναικεία, με το make-up κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, με τους αγγέλους και τα λοιπά, με τα πριτσίνια επάνω, όλα αυτά ήταν ναι μεν επηρεασμένα κανένα βαθμό από το punk κίνημα, mm-hmm.
Mm-hmm. Εντάξει, να λέμε κάποια πράγματα που ισχύουν. Mm-hmm. Πρώτοι διδάξατε τις υπάκηδες στο θέμα του image. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ως συνεχιστές αυτού του καθοπρεπισμού ότι πρέπει να βγω, να πάω στο σχολείο το αγγλικό, το βρετανικό με τη γραβάτα, με το σήμα του σχολείου. Όλα αυτά ερχόντουσαν ενάντια στην αστική βρετανική τάξη. Mm-hmm. Άρα όταν πηγαίνεις ενάντια σε μια αστική τάξη, ανεξάρτητα αν είναι βρετανική, γαλλική, ελληνική, είσαι ενάντια στην εξουσία. Γι' αυτό λέμε ότι δημιουργήσαν ένα ευρύ φάσμα αντίξους αστικό. Όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στη Γαλλία που υπήρχαν ταυτόχρονα μπάντες που δημιουργήθηκαν και στην Ισπανία, ακόμα και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια υπήρχε ένα αντιοξιαστικός χώρος που μπόρεσαν αυτά τα συγκροτήματα, βρήκαν την ελευθερία να δημιουργήσουν, αλλά με άποψη. Mm-hmm. Αυτό ήταν τότε το heavy metal. Δημιουργώ, αλλά έχω άποψη. Είμαι ντυμένος έτσι, λέω αυτά, παίζω έτσι, mm-hmm. άντε για όλοι. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Mm-hmm. Αν είστε Προτεστάντες ή αστεί. Mm-hmm. Ωραία. Θα συνεχίσω λίγο με την πολιτική, γιατί έχει να κάνει το βιβλίο σου με αυτό, ναι. Σε σχέση με το metal εννοώ. Ναι. Μιλάς για ταξικότητα του metal, όπως και του πρωταρχικού hip-hop. Φαντάζομαι ότι την ίδια άποψη και για το punk. Ναι, το καταλαβαίνει την κουβέντα που έχουμε. Λόγω της εργατικής καταγωγής των πρώτων συγκροτημάτων, αυτό που λέγεις και πριν δηλαδή, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και ταξική συγκρότηση, κατά τη γνώμη μου. Τι θέλω να πω. Π.χ. πόσο ταξικά προσδιορισμένο είναι πλέον η Priest, ας πούμε, ή η Maiden, που ξεκινήσανε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και τι σημαίνει σήμερα ότι το metal είναι ταξικό, βάζοντας και την παράμετρο της ανάπτυξής του σε χώρες όπως οι Σκανδιναβικές, που είναι κάτι διαφορετικό εκεί. Ναι. Θες να μου πεις λίγο, δηλαδή οι Maiden και οι Priest πλέον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα όπως πρώτο ξεκινήσανε. Όχι, σε καμία τον περίπτωση. Τα έχουν οικονομήσει και οι δύο. Ναι. Για μένα είναι η αστή του metal, μεγάλο αστή του heavy metal. Mm-hmm. Βέβαια, εμείς εξακολουθούμε να πηγαίνουμε στις συναυλίες τους και να αγοράζουμε τους δίσκους γιατί μας άρεσε η μουσική τους. Mm-hmm. Θα μου πεις γιατί θεωρείς με την ίδια λογική ξεφτύλες τους μετάλλικα. Ναι. Τους θεωρώ ξεφτύλες και για λόγους συμπεριφοράς. Οι Judas Priest και Iron Maiden δεν το έχουν κάνει αυτό. Θα σου πω ένα παράδειγμα ότι ο Dickinson έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή τα λεφτά που έχει πάρει από το heavy metal τα έχει δώσει σε διάφορες ανδραγαθίες. Ο ίδιος ξέρει βέβαια καλύτερα. Το ίδιο έχουν κάνει και οι Judas Priest. Mm-hmm. Ένα μέρος των κερδών τους το έχουν διαθέσει σε διάφορα ιδρύματα κτλ. Τώρα, σε καμία των περιπτώσεων βέβαια δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις ως εργατική τάξη ή ότι έχουν ταξική συνείδηση πλέον. Αυτό δεν ισχύει mm-hmm. σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως δεν ισχύει και σε κανένα μουσικό που έχει βγάλει χρήματα από αυτή την ιστορία τόσα ώστε να ζει άνετα και να μην έχει την ανάγκη να κάνει κάτι άλλο από το να παίζει μουσική. Και αυτό ισχύει και στον χώρο του hip hop και στο punk ακόμα αν θες και σε Sex Pistols έτσι κατάρτισαν στο τέλος και σε άλλα μουσικά είδη. Τώρα η ταξικότητα του heavy metal έχει να κάνει περισσότερο με τον οπαδό. Ενδιαφέρον, για πες. Ο οπαδός έχει ταξική συνείδηση. Έχει. Έχει. Πρόσεξε όμως τώρα. Το heavy metal το ίδιο σαν είδος πλέον, η ταξικότητά του είναι περισσότερο πνευματική παρά αυτή καθ' αυτή υπαρκτή. Δηλαδή κανένα συγκρότημα heavy metal δεν βγαίνει και να πει ότι εγώ εκπροσωπώ την εργατική τάξη. Mm-hmm. Ο εργάτης όμως ακούει το heavy metal τελείως διαφορετικά από ότι θα το ακούσει ένας αστός. Το heavy metal δεν απαγορεύει να ακουστεί το ίδιο από τον οποιοδήποτε, ανεξαρτήτου κοινωνικής τάξεως. Mm-hmm. Διαχωρίζει όμως ιδεολογικά γιατί απευθύνεται εκεί. Είναι σαν τον κομμουνισμό ένα πράγμα, σαν την, ναι, σαν το κουκουέ. Μάλλον τον κομμουνισμό, όχι τον κουκουέ, σαν τον κομμουνισμό. Δηλαδή, ο κομμουνιστής μπορεί να είναι και ο βιομήχανος και ο εργάτης. Όταν έρθει όμως η στιγμή να κατέβουν κάτω στον δρόμο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα, θα κατέβει μόνο ο εργάτης. Ο άλλος μπορεί να σιγοντάρει, από τον καναπέ ο επιχειρηματίας. Mm. Άρα, ιδεολογικά και ταξικά το metal δεν διαχωρίζει. Η πρακτική του όμως διαχωρίζει. Mm-hmm. Η διαδραστικότητά του διαχωρίζει.
εκεί είναι ένα λεπτό σημείο για το τελικά αν υπάρχει ταξική μουσική ή δεν υπάρχει ταξική μουσική. Και το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει και με το hip-hop. Υπάρχει το hip-hop της σχολής του Μαϊάμι και του Hollywood, με τις χρυσές καδένες, τα μάξια και τις ωραίες γυναίκες, και υπάρχει και το hip-hop που γεννήθηκε στο Bronx, που είναι το hip-hop του Λούμπεν προλεταριάτου της Αμερικής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το metal. Και είναι και θέμα αντίληψης, πάνω απ' όλα. Γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα σου να απορρίψει τον οποιοδήποτε από το να ακούσει ένα μουσικό είδος. Αλλά αλλιώς θα το βιώσω εγώ ως άνεργος στο heavy metal, αλλιώς ως εργάτης και αλλιώς θα το βιώσει ο αστός. Και η διαδραστικότητα του metal, όταν και εφόσον έρθει η στιγμή να διεκδικήσει το δημόσιο λόγο του στο δρόμο, εκεί θα δούμε ποιοι εκπροσωπούν την ταξικότητα του metal και ποιοι όχι. Θες να μου πεις λίγο για τις σκανδιναβικές χώρες και πότε άρχισε η ανάπτυξη του metal σε αυτές τις χώρες. Σε σκανδιναβικές χώρες υπάρχει και μία έρευνα την οποία δημοσιεύω μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει μία άποψη που λέει ότι οι χώρες με αυξημένο βιωτικό επίπεδο και οικονομικό κυρίως, ότι δίνουν μία μεγαλύτερη ευκολία σε ένα συγκρότημα που παίζει heavy metal από την άποψη ότι παρέχουν όλες τις δυνατότητες και να παρουσιαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το θεωρούν κάτι φυσικό. Το θεωρούν ως μέρος του πολιτισμού σε αυτές τις χώρες. Και στη Γερμανία το ίδιο. Χρηματοδοτούνται, έτσι είναι. Ναι, και όλα τα φεστιβάλ, τα μεγάλα φεστιβάλ, τα metal φεστιβάλ σε αυτές τις χώρες έχουν χορηγούς και από πίσω από τους χορηγούς είναι ένα μέρος και από τον κρατικό, κρατικό κουμπαρά το δικό τους. Κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στο Νότο κυρίως. Τώρα, το ίδιο αντικοφορμιστής ένας μεταλλάς της Σουηδίας με έναν Έλληνα μεταλλά ή με έναν Ιταλό δεν μπορεί να είναι. Το γράφω και στο βιβλίο ότι πίσω από πολλούς Σκανδιναβούς που θα δεις βαμμένους να βαστάνε όπλα, να το παίζουν επαναστάτες, θα δεις καλουταϊσμένα παλικάρια που έχουν τελειώσει και δεν έχουν κανένα πρόβλημα βιοποριστικό. Η διαφορά είναι ότι οι Σκανδιναβοί έχουν αναγάγει το metal σε καθαρά εικαστική τέχνη, σαν τέχνη το έχουν αναγάγει και το προάγουν και πολιτισμικά. Και η διαφορά με το Νότο, για να δούμε και τις διαφορές δηλαδή σε αυτό που μου στην ερώτησή σου πάνω, είναι ότι ο μεταλλάς του Νότου το βιώνει ως σύντροφο της κατωτερότητας που το έχουν δώσει κάποιοι άλλοι, όχι που επιθυμεί ο ίδιος. Και εκεί έρχεται και το θέμα της ταξικότητας και κουμπώνει ότι ναι, εγώ αισθάνομαι το metal ταξικό γιατί ζω στην Ελλάδα μέσα σε μια οικονομική ανέχεια, μέσα στην ανεργία, κάτι που ο Σουηδός ακόμα και άνεργος δεν το βιώνει γιατί έχει τα πάντα. Ωραία. Σπαθιά, σατανάς, αίμα, αποκρυφισμός, γυναίκες, ναρκωτικά και διάφορα άλλα τέλος πάντων. Πολλές φορές το metal, λόγω θεματολογίας στιχουργικής, κατηγορήθηκε ως αποπροσανατολιστικό και μη υγειωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα. Από τους punks ή και από άλλους. Που πολλοί εκπρόσωποι τους στον πρώτο τουλάχιστον καιρό ήταν βαθιά πολιτικοποιημένοι. Δεν μιλάω τώρα για τους εξπίστως, αλλά υπήρχε και ένα κίνημα στο punk που ήταν βαθιά πολιτικοποιημένο. Κάποιοι το ακολούθησαν ως τέλους, και το ακολουθούν ακόμα κτλ. Τι λες γι' αυτά, και με ποια έννοια σε σχέση με αυτά που σου προανέφερα το metal είναι πολιτική μουσική, αν σκεφτείς ας πούμε το σατανά, τον αίμα, αποκρυφισμό, γυναίκες και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, είναι ένα σημαντικό θεματικό πεδίο του metal. Και ο σατανισμός και ο μυστικισμός και ο αποκρυφισμός είναι μεγάλο. Μεγάλη πηγή έμπνευσης, θα το πούμε έτσι. Θα το θες έτσι. Okay. Λοιπόν, εγώ το βλέπω καθαρά από την άποψη της τέχνης. Δηλαδή θεωρώ ότι το metal είναι τέχνη και ως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τώρα, ακόμα και το σατανισμό στο metal το βλέπω ως με μορφή τέχνης. Ότι είναι μια μορφή από αυτήν που ανέφεραμε που σου δίνει τη δυνατότητα να γράψεις, να δημιουργήσεις, να εμβαθύνεις στο στίχο. Και ο αποκρυφισμός και ο μυστικισμός είναι δύο πεδία περισσότερο πνευματικά. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν συγκροτήματα που ακολουθούν τα συγκεκριμένα πεδία περισσότερο από τον πνευματισμό, δηλαδή ζουν γι' αυτό. Υπάρχουν σίγουρα
και κάποια group τα οποία είναι αυτό που λέμε αληθινή. Αλλά είναι δύσκολο να τους βρεις γιατί ο αληθινός δεν φαίνεται και δεν πρόκειται ποτέ να το προβάλλει. Ναι. Το προβάλλουν περισσότερο για διαφοροποίηση, για ως εμπορικό τρίκ κάποιες φορές. Mm-hmm. Βασικά για να διαφοροποιηθούν. Νομίζω ότι η διαφοροποίηση είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συγκροτημάτων. Λίγοι από αυτούς πιστεύουν και είναι πραγματικά σατανιστές ή αποκρυφιστές ή σεξιστές ή μισογυνιστές. Ακόμα και Cannibal Corpse που έχουν κατηγορηθεί κατ' επανάληψη ως μισογυνιστές, ήδη λένε ότι εμείς απλά γράφουμε. Splatter. Ναι. Δηλαδή με την ίδια λογική, άμα κατηγορήσεις τους Cannibal Corpse, το γράφουν στο βιβλίο, θα πρέπει να καταργήσεις και το Splatter κινηματογράφο γιατί την ίδια προπαγάνδα κάνει πάνω στο μισογυνισμό και ο Splatter κινηματογράφος. Βέβαια υπάρχουν και συγκροτήματα που δεν βάζουν μυαλό, δηλαδή που δεν δέχονται να μιλήσουν για αυτό που τραγουδάνε. Δηλαδή εκεί θεωρώ ότι πρέπει να το ψάξεις λίγο περισσότερο, γιατί σίγουρα κρύβουν. Γιατί υπάρχουν συγκροτήματα ας πούμε, που είναι μισογενιστικά, κυρίως από το χώρο του death metal, που ποτέ δεν έχουν βγει να πούνε ότι κοίτα να δεις, εμείς γράφουμε αυτά τα τραγουδιά, αλλά δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι άλλοι που μπερδεύουν λίγο τον κόσμο και λένε εμείς δεν είμαστε μισογενιστές, γιατί γράφοντας ένα τραγούδι μετά είμαι παρέα με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Αλλά αυτό είναι λιγάκι διπολικό. Λιγάκι σχιζοειδές. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να βρίζεις, ας πούμε, θα σε τεμαχίσω, θα σε βιάσω και βιάζω οτιδήποτε υπάρχει, από την άλλη να λες αγάπη μου και μωρό μου και να διαβάζεις το παιδί σου, ας πούμε. Δηλαδή είναι, το θεωρώ σχιζοφρένεια. Και υπάρχει μία φίλη που το κρίνει αυτό μέσα στο βιβλίο, που είμαι μαζί της 100%. Θέλει λιγάκι προσοχή, να παρακολουθείς τον καλλιτέχνη όχι μόνο από την κυκλοφορία του άλμπουμ, αλλά και σαν προσωπικότητα. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Τι πρεσβεύει, από ποια κοινωνική τάξη προέρχεται, πολιτισμός του, η παιδεία του, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίζω heavy metal είμαι και αποδεκτός. Βέβαια, όχι. Εντάξει. Θέλω να σου πω ένα, κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, ένα κλασικό παράδειγμα για αυτό που σε ρώτησα, που τουλάχιστον τη δεκαετία του 80 που θυμάμαι εγώ, γινόταν μια μεγάλη κουβέντα για τους Manowar. Ναι. Δηλαδή αυτό όλο με τα σπαθιά το αίμα, άντε να δώσουμε τη μάχη, battle hymns, σκοτώνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν μπορείς να το πεις και, ας πούμε, πώς να το πω, πολιτικοποιημένο. Μπορεί να είναι γιατί είναι οτιδήποτε πολιτικό, εντάξει. Αλλά αυτό, στο δικό μου το μυαλό, μπορείς να το μεταφράσεις με ένα πολιτικό τρόπο που να σε οδηγεί σε κάτι. Άνετα. Μπορείς, ε. Άνετα. Η μάχη τι είναι? Είναι μια πολιτική πράξη. Μάχη, μάχο με τον εχθρό. Ναι, αλλά αυτό... Μεταφορικά η Manowar, επειδή είχα και την ευκαιρία να μιλήσω και με μέλη των Manowar στο παρελθόν και τους είχα κάνει την ίδια ερώτηση που μου κάνεις εσύ τώρα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, τι θέλουν να δώσουν τελικά στον κόσμο του metal? Να ντυθούμε όλοι και να φοράμε τα δέρματα, να πάρουμε τα σπαθιά και να κάνουμε τι? Να πολεμήσουμε ποιον? Λοιπόν, μου είχε πει ότι αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος εναντίωσης στο κατεστημένο, κυρίως στο αμερικάνικο κατεστημένο, στην εμπορικοποίηση που δέχεται η μουσική γενικότερα, όχι μόνο το metal, γιατί αυτή η Manowar ήταν ενάντια και λέγανε πάντα θάνατος στο death to false metal. Από εκεί είχε ξεκινήσει η συζήτηση και μου έλεγαν ότι αυτό ήταν μια φράση που χρησιμοποιούσαν ενάντια στην εμπορικοποίηση του metal, ενάντια στο poser, ενάντια στο γεγονός ότι το metal μπήκε στα σαλόνια, στο γεγονός ότι έπαψε να είναι η μουσική του περιθωρίου και της εργατικής τάξης και έγινε η μουσική της αστικής και μεγαλοαστικής αμερικάνικης τάξης, που έγινε μια επανάσταση της μόδας. Αυτό θέλανε να δηλώσουν οι Manowar. Είχαν βρει αυτόν τον τρόπο. Λίγοι το είχαν καταλάβει και φυσικά πρώτοι από όλους οι ίδιοι. Γιατί αυτό λέγανε και σε συνεντεύξεις τους. Και γι' αυτό και αν διαπιστώσεις ότι οι πωλήσεις στο Manowar δεν γινόντουσαν στο αμερικάνικο κοινό, που είναι λιγάκι λίγο απ' όλα, γινόντουσαν στο ευρωπαϊκό, το οποίο είναι πιο πολιτικοποιημένο κοινό από ότι το αμερικάνικο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι στην Αμερική δεν έχουν γεννηθεί κινήματα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά μιλάμε για το κοινό του metal. Θεωρώ το κοινό το ευρωπαϊκό πιο πολιτικοποιημένο από το αντίστοιχο αμερικάνικο. Γιατί ο Αμερικανός θα ακούσει και Nirvana, θα ακούσει και Metallica, θα ακούσει και Manowar, θα ακούσει και Wasp. Μέσα σε αυτά θα ακούσει και Slipknot.
θα ακούσει και νιου metal το φερόμενο αυτό το τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Λοιπόν, καλό αυτό που θα τα πούμε. Λοιπόν, θα τα ακούσει όλα. Ο Ευρωπαίος δεν είναι έτσι. Ο μεταλλάς Ευρωπαίος δεν θα ακούσει όλα αυτά που προείπαμε όλα μαζί. Θα διαλέξει μόνο το metal ή θα διαλέξει το κάτι που είναι εκτός metal. Εντάξει, στην Αγγλία έχει περάσει λίγο αυτό το αμερικάνικο τώρα τα τελευταία χρόνια. Ακούμε λίγο απ' όλα. Δεν τρέχει τίποτα. Στην Ελλάδα όχι. Και το πρόκειται. Ωραία. Γιατί αναφέρεσαι σε ιδιώματα και όχι σε είδη του heavy metal? Τι θέλω να πω. Γιατί το metal με αυτή τη λογική, που το θέτεις αποτελεί αυτόνομο μουσικό είδος και όχι ιδίωμα του rock? Γιατί είναι αυτόνομο μουσικό είδος? Το έχω αυτονομήσει, ναι. Γιατί ποια είναι αυτή. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση πλέον με το rock. Δηλαδή, ένας heavy metalλας αυτή τη στιγμή, άμα του βάλεις, ας πούμε, να ακούσει μια μπάντα rock, θα σου πει εντάξει, απλά μια μουσική. Αυτό ίσχυε περισσότερο στη δεκαετία του 80, όταν αναπτυσσόταν το heavy metal. Το θεωρούσαμε ως τη μεταξέλιξη, τη σκληρή έκδοση του rock. Γι' αυτό κάποιες φορές λέμε σκληρό rock and roll, θεωρώντας πολύ με τον όρο αυτό το metal. Βέβαια, δεν ισχύει αυτό. Το σκληρό rock and roll μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το metal είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον. Μετά από την παρέλευση κυρίως των 90s και ένθεν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με το rock. Καταρχήν, κανένας από τους μουσικούς που παίζει δεν ξέρω αν ακούει rock. Ή αν θα ακούγε rock, όπως ακούγανε οι μουσικοί της δεκαετίας του 80. Παίζοντας το metal, είχαν προέλθει ακουστικά από εκεί. Τώρα αυτό έχει παρέλθει, δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Θέμα πορείας στον χρόνο. Μετά από 50 χρόνια, για παράδειγμα, δεν θα θυμάται κανένας ότι το metal έχει ως επιρροή, αχνή ή όχι, δεν έχει σημασία, τους Blue Öyster Cult ή τους UFO. Μπορεί να μην τους ξέρουν καν, να μην τους θυμούνται καν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί αυτά τα γκρουπ που αναφέρα τώρα εκπροσωπούν έναν άλλο χώρο, το hard rock. Το metal έχει χαράξει μια πορεία από το 79 και ένθεν, αυτόνομη, κατά με. Και γι' αυτό και το αυτονομώ. Δεν το θεωρώ είδος. Το death ή το black ή το power metal, αλλά το θεωρώ ιδίωμα. Δηλαδή, σαν μια λενέα ύδρα, πες το, που γεννάει διάφορα ιδιώματα και είναι και ιδίων του metal να γεννάει ιδιώματα για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά οι βασικοί του πυλώνες που αναφέρω και στο βιβλίο είναι αυτοί οι 5-6 πυλώνες. Δηλαδή το black, το death, το thrash, το power, το classic. 5 πυλώνες είναι. Που και πέρα τα υπόλοιπα είναι περισσότερο εφιολογήματα ή καμιά φορά και δημοσιογραφική ανάγκη για να δείξουμε τη διαφορετικότητα ενός συγκροτήματος. Λέμε ότι είναι progressive power ή progressive death ή black metal με επιρροές. Εντάξει, ιστορίες. Heavy metal. Εντάξει. Okay. Ποια στοιχεία κάνουν αυτά τα ιδιώματα τα οποία προανέφερες λίγο πριν να εντάσσονται στο metal? Και είναι η ερώτηση τώρα που σας αρέσει μάλλον. Ενώ λόγω χάρη το new metal, το επωνομαζόμενο τέλος πάντων, ή το industrial metal, δεν τα θεωρείς ιδιώματα, αλλά όπως γράφεις στο βιβλίο είναι και metal. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό? Ναι. Ας σου πω ότι, θα ξεκινήσω πάλι αντίστροφα, θα σου πω ότι το new metal, το industrial metal, το new deutsch και τα λοιπά metal και όλα αυτά, είναι ηχητικά μουσικά είδη που έχουν δανειστεί από το metal το καθένα διάφορα ξεχωριστά στοιχεία. Για παράδειγμα, οι Slipknot έχουν πάρει το βαθύ μπάσο του metal, έχουν πάρει το rhythm section, να το πω έτσι, μπάσο τύμπανα, έχουν πάρει τις βαζαριστές κιθάρες. Η Lamb of God, άλλοι και αυτοί περιβόητοι σωτήρες του heavy metal, έχουν μιμηθεί τους Dark Tranquillity, έχουν μιμηθεί τους Pure Essence, έχουν μιμηθεί διάφορα είδη. Αυτά είναι περισσότερο μια μουσικοθεωρητική προσέγγιση, το τι είναι metal και το τι δεν είναι metal. Ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι η Lamb of God είναι metal. Εγώ δεν θα το πω γιατί ότι δεν είναι metal, απλά θα πω την άποψή μου ότι για μένα δεν είναι metal. Και το τεκμηριώνω αυτό στο βιβλίο. Το metal έχει κάποιες ηχητικές αξίες. Κιθάρα, μπάσο, η ερμηνεία, ενίοτε και τα synthesizer, εντάξει πλέον είναι μέσα στο metal. Τώρα, τα scratch, τα hip hop, το χήμα μπάσου, το ακούρδιστο, το που είναι crust, punk,
όλα αυτά που το hardcore, η ερμηνεία του hardcore, ο διακεκαμένος ρυθμός, όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν είναι metal. Αλλά υπάρχουν σε αυτά τα group που θεωρούν κάποιοι new metal ή ως το νέο κύμα του heavy metal. Λοιπόν, εκεί είναι μια ιστορική ασάφεια και θα έλεγα ότι λειτουργούν ως την βορύχη της μεταλλικής ιστορίας, γιατί γνωρίζουν ότι είναι εύκολο αν βάλουν στο είδος που παίζουν τη λέξη metal να πουλήσουν και σε ένα κοινό που σε διαφορετική περίπτωση θα τους αγνοούσαν. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Κάποιοι τα έχουν καταφέρει, κάποιοι όχι. Mm-hmm. Θα ξαναπώ και πέρα, είναι μια άποψη που καλό είναι ο heavy metalλας να τη μελετήσει και να δει τελικά τι είναι metal και τι δεν είναι metal. Όλα αυτά τα είδη που μου προανέφερες είναι και metal. Έχουν και στοιχεία metal. Ναι, το θεωρώ έτσι. Και είναι τιμή για το metal που έχει κατορθώσει να τα επηρεάσει. Mm-hmm. Αυτό το δέχομαι. Το και metal, όπως το αναφέρεις να. Και λέγαμε πριν, να. Δεν μπορεί να ήταν στην εποχή τους όταν πρωτοβγήκαν το thrash, το black, το death. Δηλαδή, μήπως, καταρχάς η ερώτηση είναι αυτή, αλλά μήπως τα και metal οδηγούν ακροατές στο metal. Μπορεί να το ισχυριστείς αυτό. Mm-hmm. Μπορεί να το ισχυριστείς. Δηλαδή να κάτσει όλος να ψάξει, ας πούμε, ναι. Τι είναι το metal. Ναι, ναι. Τελικά. Σε αυτό έχεις δίκιο. Mm-hmm. Ίσως να είναι από τα λίγα θετικά. Απ' την άλλη που είπες για το thrash metal, το black και τον death όταν πρωτοβγήκαν. Καταρχήν δεν υπήρχε όρος αυτός. Ένα το κρατούμενο, το new metal. Δεν υπήρχε. Ναι. Δεν ξέρω αν είχε εφευρεθεί τότε. Mm. Μπορεί να λέγαμε τώρα το thrash ότι ήταν το new metal της εποχής εκείνης. Αν είχε εφευρεθεί ο όρος ο συγκεκριμένος. Mm. Είναι θέμα ορολογίας. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Mm-hmm. Αν και πιστεύω ότι και τεχνικά και δομικά σαν ήχος, το thrash metal είναι το γρήγορο heavy metal, mm-hmm. πιο φαζαρισμένο και πιο οξύ. Το death metal είναι περισσότερο θέμα ερμηνείας, δηλαδή είναι, να το πω έτσι απλοϊκά, thrash metal με πιο βαριά φωνητικά, κατ' ουσίαν. Το black metal είναι ακόμα χειρότερα στην ερμηνεία του και πιο punk, εντός εισαγωγικών, δηλαδή πιο χύμα, mm-hmm. πιο χύμα και στην παραγωγή και στον τρόπο κουρδίσματος. Mm-hmm. Αλλά όλα είναι metal. Γι' αυτό λέμε black metal, death metal, thrash metal. Τώρα, εσύ μου λες ότι το thrash θα μπορούσε να λεγόταν την εποχή εκείνη new metal. Mm-hmm. Αν λεγόταν εκείνη την εποχή new metal, μπορεί ακόμα και τώρα να λέγαμε ότι το new metal είναι αυτό που πρεσβεύουν οι Slayer, οι Anthrax, οι Overkill, το θεωρούσαμε έτσι. Είναι μια ορολογία. Απλά το θέμα τι είναι, ότι η σημερινή ορολογία που χρησιμοποιούν οι κολαούζοι της μουσικής βιομηχανίας δεν συνάδει με την ιστορία του metal. Όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Γιατί η Venom, που τα δημιούργησαν όλα αυτά, ήταν heavy metal. Ήταν εκπρόσωποι του New Wave of British Heavy Metal. Και μέσω των Venom και των Celtic Frost είχαμε το Thrash, το Black και το Death, που για μένα δημιούργησε αμυγός ως κάλυμνε τον Death. Mm-hmm. Okay. Βασικά λόγω ερμηνείας. Okay. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω τώρα λίγο, γιατί ανέφερες τους Venom. Να διαφωνούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Για μένα οι Venom, έτσι όπως σας άκουγα τότε τουλάχιστον, και ακόμα και τώρα όπως ναι. Έχω, έτσι. Είχαν περισσότερο μια punk αισθητική. Για μένα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι η υποκειμενική Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι η υποκειμενική μου γνώμη αυτή. Επίσης θέλω να επανέλθω λίγο στην ερώτηση και να σου πω ότι θυμάμαι τότε. Έβγαινε ένα περιοδικό που λεγόταν heavy metal τότε. Μετά έγινε heavy metal, metal hammer. Μετά νομίζω έγινε metal hammer. Το metal hammer. Ωραία. Και θυμάμαι. Υπήρχε ένα συντάκτης, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, δουλεύει τότε και στο Rock City, ήταν στο Rock City πρέπει. Ο Lord. Ναι. Ο οποίος είχε ένα θέμα με το thrash και το κατηγορούσε ότι προσπαθεί να βάλει το punk από το παράθυρο. Ναι. Την ίδια εποχή, στο ίδιο περιοδικό, υπήρχε ένα άλλο συντάκτης, ο Χάρης ο Καραολίδης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Ναι, ο Χάρης. Μου είχε κάνει εντύπωση. Γιατί προέβαλε συγκροτήματα, ας πούμε, όπως οι Alice in Chains, Jane's Addiction, γίνονταν δισκοκριτικές δηλαδή. Ναι. Πώς συνδέονται αυτά. Το ένα είναι πώς συνδέονται αυτά. Και το άλλο είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι μπορεί και τότε για κάποιους το thrash να μην ήταν το αμυγός μετά. Τουλάχιστον θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο, τον Lord, ας πούμε. Ναι. Το θυμάμαι και φατσικά δηλαδή. Που έλεγε, ρε παιδιά, το thrash προσπαθεί να περάσει το punk μέσα στο metal, αυτό που σου έλεγα πριν, από το παράθυρο. Ήταν περισσότερο η αισθητική του Φράζ. Ήταν πιο χύμα. Mm-hmm. Αυτή η αισθητική. Αυτό το λέγει ηχητικά. Ηχητικά θα διαφωνούσα.
και θα διαφωνήσω με τον Άιμνη στο Βαγγέλη, γιατί δεν είναι πια κοντά μας. Ναι. Αλλά ο ίδιος που υποστήριξε αυτό, θα σε πληροφορήσω ότι χρόνια μετά, όταν είχε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του στην εφημερίδα το Metal Vision, είχε αλλάξει τελείως γνώμη. Είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι όπως το λέω, το θυμάμαι. Ναι, δηλαδή. Ναι. Είχε αυτή την άποψη. Ναι, ναι, είχε αυτή την άποψη και την υποστήριζε με στένος. Το θυμάμαι, είχαμε κάνει κατ' επανάληψη συζητήσεις με τον Βαγγέλη στο Ροξίτη για τη δυναμική του θράς, γιατί εγώ εκείνη την εποχή ήμουν θρασάς. Και ακόμα είμαι θειασότης του θράς. Εντάξει, του όλων metal, όχι μόνο του θράς. Αλλά είχαμε αντιπαλότητα, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούσα να δεχτώ, ας πούμε, ότι Overkill δεν είναι metal. Ότι η Slayer δεν είναι metal, ότι η Megadeth δεν είναι metal. Η αισθητική βέβαια, πρόσεξε, ηχητικά η αισθητική που αφήνανε οι πρώιμες thrash metal bands και δει η Venom, ναι, ήταν πολύ κοντά στο punk. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Όπως και η Raven, το Rhythmic Section, το Raven ήταν πολύ κοντά στο punk. Όπως και η Motorhead. Σωστό. Όπως και η Girl School. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλές bands τώρα. Η Girl School τώρα είναι metal. Όχι. Εσύ τις θεωρείς metal. Ποτέ δεν ήταν metal. Ήταν η θηλυκή έκδοση των Motorhead με λιγότερες φυσικά τεχνικές ικανότητες και τα λοιπά. Σπουδαίο group. Επιρροή βασική για τη γυναικεία παρουσία στο metal και αυτή και η Plasmatics, αλλά αμυγός και οι δύο ποτέ δεν υπήρξαν metal. Οι Plasmatics ενδεχομένως να έπαιξαν λίγο metal στο Coup d'Etat το album, αλλά μέχρι εκεί. Και για πες μου λίγο για αυτή τη συνύπαρξη, ας πούμε, ήταν αυτός ο Χάρης ο Καραολίδης, τον θυμάμαι αυτό το συγγραφή, που έκανε δισκοκριτικές και προωθούσε τα οποία δεν ήταν metal με την έννοια που το θέτεις και στο βιβλίο, αλλά ας πούμε οι Alice in Chains, οι Jay's Addiction ήταν σπουδαία group. Όμως ήταν μέσα σε ένα περιοδικό metal. Πρόσεξε. Ταυτόχρονα, παράλληλα με τον Lord. Ναι. Όχι να απομυθοποιήσουμε, για να ξεδιαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Το γεγονός ότι μιλάμε για metal και για μη metal ή για metal και κάτι από metal, δεν το κάνουμε με πρόθεση να απορρίψουμε κανέναν στην άποψή του. Ναι, καλά, δεν είναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ακούει ό,τι θέλει και να το ονομάζει όπως θέλει στην τελική ανάλυση. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι επειδή είχα ζήσει το Βαγγέλη και έχω άποψη γι' αυτό, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεχόταν και την αντίθετη άποψη. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα. Και μέσα στο περιοδικό τότε που ήταν αρχισυντάκτης να πεις κάτι διαφορετικό. Ποτέ δεν. Και στην εφημερίδα που συνεργαστήκαμε μαζί, μου το έλεγε. Μου λέει, ας γράψει, μου λέει ο καθένας οτιδήποτε. Ακόμα μου λέει και κριτική που φέρνω εγώ, ο Sound and Vision και την πουλά από το Ροξίτη. Αν για κάποιον μου λέει, του δώσει το CD και δεν του αρέσει, κανένα πρόβλημα. Ήταν τέτοιος άνθρωπος. Έλεγε την άποψή του, αλλά δεχόταν και την αντίθετη άποψη. Και νομίζω ότι με την ίδια λογική υπήρχε και θέση στην άποψη του Χάρη Καραολίδη να παρουσιάζει τους Jade's Addiction, τους Alice in Chains και λίγο καιρό μετά ήταν, να μην ξεχνάμε ότι ο Καραολίδης μαζί με το Βενέτη και κάποιος ακόμα το Hammer ήταν οι άνθρωποι που δίδαξαν αρκετά το underground στον ελληνικό χώρο. Αυτά είναι, πρέπει να τα λέμε, γιατί έχουν συμβεί και είναι για μένα ιστορικά γεγονότα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά αυτά. Από όλα τα ιδιώματα. Και ο Βενιέρης. Βενιέρης, ναι, και λέω. Μάλλον όχι, θα πάω σε άλλη ερώτηση. Στο βιβλίο σου, στο ιδίωμα Hair Metal, θεωρείς πρωτοπόρους τους Bon Jovi και αξιοσημείωτους τους Europe. Ναι. Αφού τους κατατάσσεις και τους δύο σε αυτό το ιδίωμα, έτσι. Ναι. Εγώ, θα το πω τώρα προσωπικά, θα περίμενα ότι οι πρώτοι θα ήταν στη θέση των δεύτερων και αντίστροφα. Όχι, θεωρώ τους Bon Jovi πιο πετυχημένους από τους Europe, για το γεγονός ότι έπαιξαν το poser, αν θέσει το hair metal, πολλά χρόνια πριν το παίξουν οι Europe. Από αυτή την άποψη. Και οι διαφορές τους είναι ότι οι Europe στα πρώτα τους άλμπουμ δεν έπαιξαν hair metal. Ναι, αλλά έπαιξαν μελωδικό hard rock. Ναι, κάτι hard rock. Μετά το 85, με το Final Countdown που έγινε και εθνικό σύμνος εδώ, εκτοξεύτηκαν. Ναι, αλλά το πριν ήταν, κατά τη γνώμη, πιο ποιοτικό από αυτό που έβγαζαν οι Bon Jovi. Το Bon Jovi ήταν πιο... Δεν ξέρω τώρα πώς να το θέσω. Πιο εύκολο. Μπορεί να ήταν πιο ευκολόπευτο. Πιο εύκολη στο άκουσμα. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα η Europe ήταν πιο κιθαριστικό γκρουπ από τους Bon Jovi. Με τον John Norum μέσα. Εντάξει, ασυζητητή. Από τους καλύτερους κιθαρίστες. Μακράν.
Εντάξει, καμία σχέση. Εντάξει, Bon Jovi ήταν και μην ξεχνάς ήταν και αμερικανοτραφής μπάντα. Δηλαδή ήταν και λιγάκι ένα κλικ σκληρότερη από τις Aerosmith και ένα κλικ πιο εμπορική επίσης από τις Aerosmith. Ίσως γι' αυτό. Εντάξει, είναι θέμα θεώρησης, πώς το βλέπεις. Okay. Από όλα τα ιδιώματα του metal που καταγράφεις, ποιο θεωρείς ότι έστω και λίγο περισσότερο έχει παίξει παραπάνω ρόλο στην εξέλιξη του metal? Θεωρείς δηλαδή ότι ισόπωσα όλα τα ιδιώματα του metal, ας πούμε... Το κλασικό heavy metal. Το κλασικό. Το κλασικό heavy metal για μένα είναι η απαρχή όλων. Αν δεν ξέρεις να παίξεις κλασικό heavy metal, δεν μπορεί να παίξεις ούτε black, ούτε death, ούτε thrash, ούτε τίποτα. Πρώτα ξεκινάς να παίζεις κλασικό heavy metal και μετά ανάλογα με τα πιστεύω σου και τον δημιουργικό ίστρο που έχεις, διαλέγεις και παίζεις. Γρήγορα πιο... ή το doom για παράδειγμα. Αλλά η απαρχή όλων είναι το κλασικό heavy metal, το οποίο είχε ξεκινήσει ο New Wave ο British και εδώ θέλω να κάνω και ένα διαχωρισμό ότι τότε το New Wave ο British heavy metal πρέσβευε και έναν ήχο. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Απλά αναφερόμαστε στο New Wave ο British heavy metal ως φιλοσοφία πλέον. Όχι ηχητικά, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το metal για να είναι New Wave ο British. Συγκροτήματα όπως αυτό που αναφέραμε πριν, Europe, Bon Jovi, Poison και άλλοι διάφοροι. Θεωρείς ότι έδωσαν όθηση στο heavy metal ή το πισωγύρισαν? Αντίστοιχα, δίσκοι ας πούμε, πως, εντάξει, για τον Black Album μου απάντησες, που είχε τη σούπερ επιτυχία των Athical's Matters, ή το Appetite for Destruction, των Guns N' Roses, που είχε μέσα το Paradise City. Το metal το προώθησαν ή το γύρισαν προς τα πίσω τελικά? Καταρχήν δεν θεωρώ τους Guns N' Roses heavy metal. Για να πω ότι το βοήθησαν ή δεν το βοήθησαν. Εντάξει, σίγουρα υπήρξαν μια επιρροή για ένα ιδίωμα που κάποια στιγμή εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και εξαφανίστηκε, το sleaze metal. Το φερόμενο σαλίτικο metal με τα σχισμένα τζιν κτλ. Τα φουλάρια και όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, groups σαν τους Poison, σαν τους Bon Jovi, βοήθησαν το heavy metal να μπει στα σαλόνια τότε τα αμερικάνικα αρχικά και μετά τα ευρωπαϊκά. Αυτό βέβαια το έχουν κάνει και group μεταγενέστερα, γύρω στο 2000, το είδαμε από group black metal. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε Immortal, τους ακούνε και μεγαλοαστεί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ή Mayhem, ή τους Emperor. Γενικά πλέον πιστεύω ότι το heavy metal ως προϊόν έχει μπει παντού. Δεν μπορείς να απαγορέψεις από κανέναν να ακούσει το οτιδήποτε. Αλλά εκείνη την εποχή το βοήθησαν. Το βοήθησαν, ναι. Το απεγκλώβησαν από μια περιορίουσα underground ατμόσφαιρα που υπήρχε. Το έκαναν πιο προσιτό. Και φυσικά βοήθησαν στο γεγονός ότι κυρίως στην Αμερική να ακουστούν και από το γυναικείο φύλο. Να ακούγεται δηλαδή και από το γυναικείο φύλο χέρι. Μέχρι τότε δεν γίνονταν. Ήταν περισσότερο αντρικό σπορ. Γράφεις, αναφερόμενος στην προσπάθεια των εταιριών να χειραγωγήσουν τους οπαδούς του metal προς ιδιώματα που δεν υπάρχουν, αυτά που λέγαμε. Το γράφεις έτσι ακριβώς, να πάνε να γαμηθούν και οι πολυεθνικές και το metal τους, επιστροφή ρε στο περιθώριο, underground μπάντες μόνο. Επίσης αλλού γράφεις, το underground δεν προήλθε από το metal, αλλά το metal προήλθε από το underground. Και αλλού, το underground ήταν και παραμένει κυρίαρχο στο να αγαπήσεις τον metal αντιεμπορευματικό πολιτισμό, τη φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία του και όχι κατά ανάγκη τη μουσική ως πεδίο δημιουργίας. Θέλω να μου πεις, ποιο είναι πλέον, αν υπάρχει underground metal, πώς το εννοείς όλο αυτό? Και ότι μεγάλα ή μεσαία group του είδους, του metal, είναι σε πολυεθνικές, είναι αυτά underground. Τηρούν τις προϋποθέσεις για ένα underground? Όχι, δεν είναι. Όχι. Αφενός δεν είναι. Το underground είναι περισσότερο φιλοσοφία. Είναι το να σε το να παίζεις metal για τον εαυτό σου και επειδή πραγματικά θες να δημιουργήσεις. Όχι στοχεύοντας στη μυσαλλοδοξία του να γίνεις γνωστός ή στην ιστεροφημία σου, να σε μάθουν και να σε αναγνωρίζουν. Αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση στον χώρο. Είναι καθαρά φιλοσοφία. Και νομίζω ότι έτσι ξεκίνησαν και οι μπάντες του New Wave of British, underground ήταν. Τους είχαν απορρίψει Black Sabbath, οι Led Zeppelin, όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης. Οι μόνοι που στάθηκαν δίπλα στο New Wave of British, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια ιστορική αναφορά,
Ήταν η Rainbow, η UFO, οι Scorpions. Αυτά τα group βοήθησαν συγκροτήματα της εποχής εκείνης. Ναι. Οι υπόλοιποι όλοι τους αγνώρισαν. Mm-hmm. Τα μεγάλα ονόματα, Zeppelin, Sabbath, Deep Purple, Pro-Rainbow εποχή. Λοιπόν, είναι θέμα λοιπόν φιλοσοφίας, ότι παίζω μουσική γιατί πρώτα απ' όλα με εκφράζει και από εκεί και πέρα το αν έχει αυτό απήχηση, καλώς. Mm-hmm. Και λέω να πάνε να γαμηθούν οι πολυεθνικές, γιατί αυτές έχουν καταστρέψει το heavy metal. Έχουν βάλει τα συγκροτήματα σε ένα τρίποδι βιοποριστικό, 3 μήνες περιοδεία, νέο άλμπουμ. 3 μήνες περιοδεία, ηχογράφηση, νέο άλμπουμ, πώς νέο άλμπουμ, όχι νέο υλικό, νέα έκδοση του άλμπουμ, σε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, βινήλια. Λοιπόν, και, όλα αυτά, και όλα αυτά με την, στον άξονα του συλλεκτικού. Κόβω δηλαδή 3.30 το ένα, 3.30 σε πράσινο, 3.30 σε μοβ και 3.30 σε άσπρο μαύρο. Λοιπόν, τρανό παράδειγμα η Waitan, ένα group ας πούμε, που βγάλε ένα άλμπουμ Pixar σε 999 κόπιες, είναι το ίδιο άλμπουμ. Το ένα Pixar έχει τον drummer, το άλλο Pixar έχει τον κιθαρίστα, το άλλο Pixar έχει τον τραγουδιστή. Είναι το ίδιο άλμπουμ σε 3 εκδόσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και τις 3 εκδόσεις γιατί θεωρούν ότι είναι συλλεκτικό το άλμπουμ και πρέπει να το αγοράσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα είναι τερτύπια της μουσικής βιομηχανίας. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά να πάει να γαμηθεί η μουσική βιομηχανία. Underground bands, δόξα τω Θεώ, του metal, το Θεό του metal. Υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες, εκατοντάδες μπάντες που μπορεί κάποιος να ακούσει και πραγματικά να βρει την υγεία του. Ωραία. Δεν ανάγκη να ακολουθούμε τις επιταγές της μουσικής βιομηχανίας. Υπάρχει ακροδεξιά σκηνή στην Ελλάδα. Υπάρχει, metal. Υπάρχει. Υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει ακροδεξιά και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Mm-hmm. Υπάρχουν τουλάχιστον πάνω από 170 μπάντες αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο πολλές, ε. Ναι. Παγκόσμια που ανήκουν σε αυτό που λέμε το ακροδεξιό μπλοκ. Δηλωμένες δηλαδή. Ότι περισσότερες ναι. Ναι. Και κάποιες κρυφά. Δηλαδή υπάρχουν μπάντες που υποστηρίζουν τον βαλκυριακό παγανισμό, οι οποίες το 90% είναι φασιστοειδή στοιχεία. Κάποιες άλλες μπάντες ανήκουν στον χώρο του Pagan Metal και καλυμμένα. Κάποιες άλλες λένε ότι παίζουν War Memorabilia Black Metal. Memorabilia. Memorabilia. Δεύτερου Παγκοσμίου και Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κτλ. Εκεί πρέπει να κοιτάξεις το στίχο να δεις πού απευθύνεται. Υπάρχουν συγκροτήματα σαν τους Marduk που δεν έχουν πρόβλημα και τραγουδάνε ξερά για τον ναζισμό. Και ρωτώντας του κάποιος, απλά κάνοντας την ερώτηση, γιατί τραγουδάτε μόνο για τους Γερμανούς. Απάντηση δεν θα πάρει ποτέ. Εντάξει. Ένα συγκρότημα που ακολουθείτε από πάρα πολλούς. Με το άλοθη ότι εγώ ακούω τη μουσική και το στίχο. Αυτό είναι το άλοθη. Που δεν υπάρχει τέτοιο άλοθη στον χώρο του μεταλλού. Εγώ το θεωρώ ότι πιο εσχρό. Το γκρουπ πρέπει να κρίνεται από την συνολικά. Κάνεις σε κάποια στιγμή στο βιβλίο σου μια σύγκριση ανάμεσα στο μεταλ και στο ρεμπέτικο. Θες να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή γεννηθήκαμε εδώ, αν δεν ήμασταν μεταλλάδες, θα ήμασταν ρεμπέτες. Για να μην σου πω ότι πολλοί μεταλλάδες ακούν και ρεμπέτικο. Είναι ίσως το μοναδικό μουσικό είδος από τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό που έχει τόσα κοινά στοιχεία με το heavy metal. Είναι και τα δύο κοντά στον αντικοφορμισμό. Είναι και τα δύο ενάντια στα πρέπει και στα καθώς πρέπει. Και οι περιόδοι που αναφέρω μέσα, από, επειδή μελέτησα το ρεμπέτικο, συνάδουν αν θέλεις, ή θέλουμε εμείς να είναι έτσι, σε τελική ανάλυση, με τις περιόδους του ρεμπέτικου. Και στέκομαι στη λέξη μάγκας, χωρίς να προσδιορίζω τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά του ρεμπέτη, αλλά την ενιολογική ουσία της λέξης. Ότι η μάγκας είναι αυτός που πολεμάει για τον εαυτό του, για τα πιστεύω του, χωρίς να ανήκει κάπου. Χωρίς να δίνει λόγο στην όποια εξουσία, είτε σε κάποιον ανώτερό του. Πολεμάει για τα πιστεύω του μέχρι τέλους. Ταπεινός και πάνω απ' όλα έχοντας συνείδηση. Πιστεύω ότι η ταπεινότητα και η συνείδηση είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους ρεμπέτες και γι' αυτό το λόγο κάνω και την ταύτιση με τους μεταλλάδες. Αρσενικούς και θηλυκούς. Αρσενικούς και θηλυκούς. Έτσι. Εννοείται. Εντάξει, δεν υπάρχει ρεμπέτης μόνο αρσενικός. Έτσι. Ούτε μεταλλάς μόνο αρσενικός. Εννοείται.
Θέλω να πεις λίγα πράγματα για το θέτη στο βιβλίο σου, για το θέμα ηθικός, πανικός και metal. Και θέλω να πεις λίγο διαχρονικά και δεκαετία 80 και 90 και πού στηρίχτηκαν τα επιχειρήματα εναντίον του metal. Θα σου πω για τη δεκαετία του 80 που ήταν ο ηθικός πανικός πάρα πολύ στο φόρτε του. Τότε δηλαδή που κυκλοφορούσε και γινούσε ένα αντικείμενο με το να σε δείχνουν. Μακρύ μαλλί, ραφτά και μακρύ μαλλί, ραφτά, μπότες, αρβίλες, σφαίρες κτλ. Το περιγράφω με κάποια ατομικά βιωματικά γεγονότα. Mm-hmm. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και άλλων φίλων προσωπικές στιγμές. Δεκαετία των 90 το metal άρχισε να δέχεται επίθεση περισσότερο σατανιστικό. Mm-hmm. Ως ένα είδος το οποίο παραμυθιάζει εντός αγωγικών την νεολαία και τη σπρώχνει σε παιδεία γνωστικά που δεν επιτρέπεται, όπως είναι ο αποκρυφισμός ή ο μυστικισμός. Ήταν και τότε, μάλλον ήταν και η περίοδος. Ήταν και περίοδος καψούλα, με το θέμα των σατανιστών τη Παλίνη. Mm-hmm. Υπήρξε μια έξαρση από ειδικού αναλυτέ και θεολόγου. Σατανολόγους. Σατανολόγους κτλ. Βλακίες δηλαδή. Ψάχναν να βρουν και αυτοί άλοθοι. Αλλά το metal γενικά είναι ένα είδος το οποίο είναι εύκολο να το κατηγορήσεις. Mm. Το στίχο του να πάρεις μόνο, που να το κατηγορήσεις όπως θέλεις, από τον οποιοδήποτε. Λίγο πουριτανός να είσαι, λίγο καθώς πρέπει, λίγο αστός, ακούγοντας το συγκεκριμένο είδος, βλέποντας ένα εξώφυλλο άλμπουμ, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κατηγορήσεις για χίλια δυο. Αλλά μπορεί να το κατηγορήσεις ως περιθωριακό, αντιεξουσιαστικό. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνεις ένα άλμπουμ του metal είναι να το πάρεις DNA, να το κατηγορήσεις για τρομοκράτη. Αυτό ακόμα δεν το έχουν καταφέρει, πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρουν, είναι εύκολο. Mm-hmm. Ωραία. θέλω να πούμε λίγο για τη δημόσια εικόνα του metal στην Ελλάδα. Ποια ήταν η σχέση των μεταλλάδων με τους οπαδούς των άλλων ειδών της rock μουσικής, τους punkers, τους new wavers, τη δεκαετία του 80. Πόσο ευθύνεται η ίδια η metal κοινότητα για την εικόνα της και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 80 μέχρι σήμερα. Το 80 δεν υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές. Mm-hmm. Στον αντικοφορμισμό, γιατί αυτό πρεσβεύανε όλα τα είδη που προανέφερες. Mm-hmm. Δεν είχαμε διαμάχες ποτέ με πάνκιδες, ακόμα και με skinhead. Mm-hmm. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά και το αναφέρω στο βιβλίο, ειδικά στην Όμπρε, ας πούμε, συμβιώναμε όλοι. Ή με τους new wave της εποχής εκείνης, τα rockabilly κτλ. Mm-hmm. Στη δεκαετία των 90 υπήρξαν κάποιες διαφορές, οι οποίες είχαν να κάνουν περισσότερο με την πολιτική θεώρηση. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί είδαμε για πρώτη φορά, τους γνωρίσαμε βέβαια στις παρυφές του 80, αλλά για πρώτη φορά τους γνωρίσαμε τη δεκαετία του 90 πιο έντονα, τους Ναζί Πανκς, τους Skinheads, τους Νοναζί. Πλέον τα κινήματα αυτά είχαν αποκτήσει μία εντελώς διαμετρικά αντίθετη πολιτική άποψη από αυτό που πραγματικά πρέσβευαν. Mm-hmm. Και αυτό, επειδή η ελληνική κοινωνία είναι και μια κλειστή κοινωνία, μικρή, ήταν πολύ πιο έντονο το φαινόμενο και πέφτες πολύ συχνά σε μια παγίδα εντός εισαγωγικών να έχεις απέναντί σου κάποιους φασίστες και εσύ να θεωρείς αναρχικός επειδή ακούς heavy metal, mm-hmm. χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχαν διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν κατά καιρούς, αλλά αυτά παρήλθαν. Δηλαδή, ειδικά από το 2000 και μετά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι έντονα διαχωριστικές γραμμές στη μουσική, στο image, αλλά υπάρχουν πολιτικά. Mm-hmm. Πολιτικά υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το metal δίνει ένα αγώνα ενάντια στους φασίστες που υπάρχουν μέσα του. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω ότι το πιο γελίο άλοθη είναι ότι όλα είναι μουσική και δυστυχώς πολλοί από αυτούς παρουσιάζονται και σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Mm-hmm. Και πολλοί από αυτούς με έντεχνο τρόπο έχουν υπογράψει συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες. Και πολλοί από αυτούς με έντεχνο επίσης τρόπο έρχονται για συναυλίες και στη χώρα μας. Mm-hmm. Και είναι φασίστες καθαρά, 100%. Δηλωμένοι δηλαδή. Δηλωμένοι. Mm-hmm. Δηλωμένοι. Και όποιος είναι αδήλωτος θα τον δηλώσω εγώ. Με στοιχεία. Απλά αυτό που θέλω να δω, να καταλάβει ο κόσμος, ότι πρέπει να μελετάει. Mm-hmm. Όχι μόνο ένα άλμπουμ, α, τι ωραίο εξώφυλλο και τι ωραίο εσώφυλλο και τι ωραίες φωτογραφίες. Και το background. Ποιος, πού και γιατί. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το βασικό όλων. Τώρα, εντάξει, διαχωριστικές γραμμές πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν
ούτε με τον άνθρωπο που ακούει, με τον νέο που ακούει hip hop, ούτε με αυτόν που ακούει λαϊκή μουσική, ούτε με αυτόν που ακούει χορευτική, rave, οτιδήποτε. Εμείς θεωρούμε ότι κινούμαστε σε ένα ευρύτερο αντιεξουσιαστικό πεδίο, που πάνω απ' όλα το α και το ω είναι ο δικοφορμισμός και η σκέψη και το επιχείρημα. Σκέφτομαι και απαντάω με επιχειρήματα, κρίνω με επιχειρήματα. Δεν κάνω μια στήρα κριτική, α, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει γιατί και επιχειρηματολογώ. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγάλο όπλο, όχι μόνο του μεταλλά, αλλά και του σύγχρονου ανθρώπου, η σκέψη. Πάνω σε αυτή τη σκέψη, σε επαναλαμβάνω ότι είμαστε ενάντια στην ομοφοβία, όχι απλά ενάντια, είμαστε αντι-ομοφοβικοί, αντι-φασίστες, αντι-σεξιστές. Γιατί έχει διαφορά το να λες ότι είμαι ενάντια, απλά και καλά, και διαφορά να λες ότι είμαι αντί, για μένα. Ωραία. Μια που αναφέρθηκες και πριν, αρκετή ώρα, και αναφέρθηκες και τώρα, στα ακροδεξιά γκρουπ, στα φασιστικά, ναζιστικά, να τα βάλουμε όλα στην ίδια ομπρέλα. Στην ίδια ομπρέλα. Στην ίδια ομπρέλα. Σωστά. Υπάρχουν γκρουπ στο metal χώρο που είναι δηλωμένοι αριστεροί, αναρχικοί, πιστεύουν σε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν. Dying Fetus, αριστεροί, Sepultura, αναρχικοί, οι Ice Death δεξιοί, όχι φασίστες, δεξιοί. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Και αυτό, ακόμα και αν δεν το δηλώνουν οι ίδιοι ευθαρσώς, μπορεί να το διαπιστώσει από τις συνεντεύξεις τους. Οι Megadeth, για παράδειγμα. Οι Megadeth έχουν περάσει από διάφορα. Έχουν περάσει από διάφορα, τώρα είναι ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Το γράφω και μέσα ότι ο Μαστέιν είχε κάνει κάποτε πριν χρόνια μια δήλωση ότι αν ήταν ποτέ πρόεδρος της Αμερικής θα χτίζει ένα τείχος στο Μεξικό. Και το γράφω στο βιβλίο ότι τώρα που έχει βγει ο Τραμπ είναι ευκαιρία να πάρει το μυστήριο και το πληροφόρη και να πάει να ξεκινήσει να χτίζει. Okay. Λες ότι είσαι εναντίον των βραβεύσεων metal συγκροτημάτων, γράφω στο βιβλίο, με Grammy ή άλλα μουσικά βραβεία, ή ότι δεν είναι το παν η είσοδος, ας πούμε, στο Rock and Roll Hall of Fame κάποιου metal συγκροτημάτος, ωραία. Από την άλλη, μήπως με αυτόν τον τρόπο δίνεται ευκαιρία σε κάποιους που δεν έχουν ακούσει metal, δεν έχουν σχέση με αυτό, να το κάνουν και να ψαχνούν περισσότερο με το είδος. Δεν νομίζω ότι η σημερινή εποχή με την πληροφόρηση που υπάρχει, ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει τι είναι το heavy metal, ανά στον πλανήτη. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ παρά μόνο μια νεοκαλυφθήσα την αποφυλή στον Αμαζόνιο που ενδεχομένως να μην έχει ακούσει heavy metal. Εκεί ναι. Επομένως, η βράβευση τι είναι, η βράβευση ποιος βραβεύει ποιον. Βραβεύει η μουσική βιομηχανία, το προϊόν το ίδιο. Δεν βραβεύει ο κόσμος. Κατάλαβα. Γι' αυτό είναι αντία. Ο κόσμος βραβεύει με το χειροκρότημα σε μια συναυλία, με το να αγοράσει το εισιτήριο ή το άλμπουμ ενός συγκροτήματος. Τα υπόλοιπα για μένα είναι γελία. Πήρε τον Grammy, λέει ο Τάδε, γιατί έπαιξε. Και τι με νοιάζει εμένα που πήρε τον Grammy. Και ποιος του το έδωσε τον Grammy. Και τι συμβολίζει τον Grammy. Τι είναι τον Grammy. Νόμπελ ειρήνης. Μην τρελάθουμε. Έχεις ένα κεφάλαιο στο βιβλίο σου, θέλω να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό. Μηδενισμός και metal. Ναι. Θες να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό. Ναι, θεωρώ ότι το metal στη βάση του έχει πάρα πολλά στοιχεία από το μηδενισμό. Κυρίως το θεωρητικό μηδενισμό. Και το αναλύω μέσα διάφορα παραδείγματα και για τον Πισάρεφ. Αλήθεια. Το Ρώσο. Δεν είμαστε απόλυτα μηδενιστές. Έχουμε δανειστεί από το μηδενισμό κάποια πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή, ότι δεν είμαστε υπέρμαχοι της άποψης ότι είμαστε μόνοι μας στη ζωή και ότι δεν υπάρχει τίποτα και ότι όλα είναι ένα χάος. Δεν είμαστε αυτής της άποψης. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζουμε το μηδενισμό ως θεώρηση όταν έρχεται κάποιος να μας επιβάλλει κάτι. Εκεί είμαστε μηδενιστές. Δεν δεχόμαστε. Το δεν δέχομαι είναι μια μηδενιστική θεώρηση, αλλά δεν μας χαρακτηρίζει και απόλυτα. Γι' αυτό και γράφω πού είμαστε μηδενιστές και πού δεν είμαστε μηδενιστές. Βέβαια, όλα αυτά έχουν μια υποκειμενικότητα. Σωστά. Εντάξει. Κανάς, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι επειδή γράφει και ένα βιβλίο, ότι λέει την απόλυτη αλήθεια. Έτσι την εκλαμβάνω εγώ. Είναι δική σου. Και προσπαθώ, αυτό το έχει διαπιστώσει και εσύ που το διάβασα το βιβλίο, να την τεκμηριώσω
να τεκμηριώσω την υποκειμενικότητά μου σε αντικειμενικές, όσο το δυνατόν είναι να είναι αντικειμενικές, πηγές βιβλιογραφίας. Εκεί κάνω μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ, αν τα κατάφερα στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον έδωσα το στίγμα ότι δεν είμαστε απόλυτα μηδενιστές. Είμαστε υπέρμαχοι του μηδενισμού, σε κάποια σημεία του ναι, είμαστε μηδενιστές. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια συστατικά πιστεύεις ότι πρέπει να έχει μια σκηνή για να θεωρείται ως σκηνή. Και αν αυτά τα συστατικά υπάρχουν στην ελληνική σκηνή. Και αν υπάρχει ελληνική σκηνή, σύμφωνα με τα συστατικά που πρέπει να έχει μια σκηνή. Δεν υπάρχει ελληνική σκηνή. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Mm-hmm. Ή ευτυχώς. Mm-hmm. Εδώ οι Γάλλοι που έχουν 7.500 καταγεγραμμένες μπάντες από το 1979 και... 7.500. 7.500 καταγεγραμμένες μπάντες. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει γαλλική σκηνή. Δεν υπάρχει γαλλική σκηνή. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τη σκηνή πολύ... τον όρο, τον θεωρώ όρο. Κάποιοι το θεωρούν χαρακτηριστικό. Δηλαδή λένε η ελληνική σκηνή. Χαρακτηρίζοντας τα γκρουπ που προέρχονται από την Ελλάδα. Η ρωσική σκηνή, χαρακτηρίζοντας τα γκρουπ που προέρχονται από τη Ρωσία. Για μένα δεν είναι χαρακτηρισμός η λέξη σκηνή, είναι όρος που περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία, περιλαμβάνει τη δυνατότητα της σκηνής ή της όποιας σκηνής, της επιρροής και της ιστορικής μνήμης. Ιστορικά να αποτελεί επιρροή, δηλαδή η γερμανική heavy metal σκηνή υπάρχει, γιατί είναι επιρροή στην εξέλιξη του metal. Βρετανική heavy metal σκηνή υπάρχει, γιατί επίσης είναι το ίδιο. Ελληνική, μόνο black metal υπάρχει. Δηλαδή μόνο τα ελληνικά black metal συγκροτήματα, η ιστορική τους πορεία και η διαδρομή, έχει αποδείξει ότι έχουν αποτελέσει επιρροή για το είδος. Άρα υπάρχει εγχώρια black metal σκηνή. Υπάρχει στο ιδίωμα, υπάρχει ελληνική black metal σκηνή, ναι. Είναι η μοναδική σκηνή που υπάρχει. Η μοναδική σκηνή που είναι εν δυνάμει, ικανή, ως επιρροή και ως ιστορία καταγεγραμμένη να επηρεάσει ένα νέο σχήμα που γεννιέται για παράδειγμα στη Ρωσία. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συγκροτήματα που υπηρετούν το metal, δηλαδή το power ή το οτιδήποτε. Επί συνόλου δεν υπάρχει. Στο ιδίωμα υπάρχει μόνο. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά σχήματα. Δεν θα το θέσω σκηνή. Ναι. Θα το θέσω μάλλον για την οικονομία της. Ναι, ναι, ναι. Θέσω το, δεν έχουμε πρόβλημα. Σε χώρια μετά της σκηνής από το τότε που ξεκίνησε. Μετά της σκηνής, εντάξει. Okay. Έως και σήμερα. Ποια ιστορική στιγμή ή ποιο γκρουπ μπορεί να θεωρηθεί αφετηριακά η αρχή της ελληνικής, της εγχώριας metal σκηνής. Και το τρίτο ερώτημα είναι ποια είναι η αντιμετώπιση των εγχώριων μεταλλάδων προς τη σκηνή την εγχώρια. Δεν ξέρω τώρα αν στα είπα πολλά τα ερωτήματα, τα θυμάσαι? Τα θυμάμαι, ναι. Εντάξει, το πρώτο heavy metal συγκρότημα που υπήρξε ήταν η Heaven and Hell. Ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε και με δισκογραφία σε μια συλλογή του Happening. Αλλά μέχρι εκεί. Η διαφορά με τους Heaven and Hell είναι ότι ναι, μεν είναι οι πρώτοι που έπαιξαν heavy metal στην Ελλάδα, αλλά ήταν μια στιγμή αντιγραφή του Black Sabbath. Θυμίζει και το όνομα. Ναι. Πολύ. Ήταν ακριβώς Black Sabbath. Το πρώτο group, μάλλον τα πρώτα group, γιατί δεν θέλω να δικήσω ιστορικά κανέναν, που προσπάθησαν να παίξουν το δικό τους metal, πραγματικά το δικό τους metal, χωρίς αυτό να μειώνει τους Heaven and Hell, γιατί ήταν πρωτοπόροι, έτσι. Ναι, ναι. Το παίξαν. Okay. Αυτό. Αλλά τα πρώτα group που προσπάθησαν να παίξουν αμυγός δικό τους metal ήταν Vice Human, Spitfire. Σπουδαίο group, βέβαια. Και Spitfire. Spitfire, Crash. Οι οποίοι προϋπήρχαν ως underpower, παίζοντας hard rock. Έτσι, από το 77-76. Και το 79-80 έπαιξαν heavy metal, οι Crash. Οι Northwind από τη Θεσσαλονίκη προσπάθησαν επίσης να παίξουν heavy metal. Τώρα βέβαια οι χρονολογίες μάλλον προσδιορίζουν την περίοδο περισσότερο παρά το ποιος ξεκίνησε πρώτος. Δεν θέλω να δικήσω κανένα γιατί πιστεύω ότι η συμβολή αυτών των group είναι το πιο σημαντική. Οι Flames έπαιξαν πρώτοι Thrash. Οι Thanatos INC έπαιξαν πρώτοι μελωδικό power metal στο δεύτερο άλμπουμ. Η Σάρισα από τη Λάρισα
η Λαρισαίη, η Βαβέλ από τη Θεσσαλονίκη, η Medieval Death από Θεσσαλονίκη. Τώρα πάω, έχω φύγει, έχω πάει δεκαετία, παρυφές δεκαετία σε 90. Rotting Christ, Septic Flesh, η Nightfall, η Epidemic που δέχτηκαν όλο αυτόν τον πόλεμο που δέχτηκαν τότε την ιστορία του Λονδίνου. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή για το χώρο του ελληνικού metal. Και πως ακόμα group τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στο νου. Άρα δεν μπορώ να πω παρά μόνο ότι Heaven and Hell ξεκίνησαν πρώτοι, αλλά στην ουσία αν πάμε στο επίπεδο της δημιουργικότητας, άλλωστε δεν έπαιξαν και για πολύ, διαλύθηκαν μετά. Είναι η Crash, Spitfire, Flames, Vavel, Vice Human, αυτή η συνωμοταξία των συγκροτημάτων που είναι, θεωρούνται οι πρωτοπόροι. Northwind. Θες να μου πεις ποια είναι η αντιμετώπιση, ποια πιστεύεις εσύ? Όταν ρωτάω κάτι εννοώ, ναι, πάντα την πιστεύεις εσύ, έτσι. Ναι. Των εγχώριων μεταλλάδων προς την... προς αυτά τα γκρουπ. Θα στο πάνω δεκαετία, δεκαετία 80, το να πάμε να παρακολουθήσουμε μια συναυλία heavy metal με ελληνικό συγκρότημα ήταν κάτι... ήταν γιορτή. Γιατί δεν υπήρχαν heavy metal, δεν γινόντουσαν heavy metal συναυλίες. Πρώτη συναυλία έγινε το 86 με τους Saxon. Ήταν πραγματικά γιορτή. Ο κόσμος διψούσε, τρελαινόταν. Άκουγε ελληνικό metal, θυμάμαι ένα γκρουπ metal faith, ας πούμε, από το Ήλιον και γινόταν χαμός. Λοιπόν, η double φάση από τη μεταμόρφωση. Το ίδιο ίσχυε και σε όλες τις περιοχές. Γιατί με τα συγκροτήματα υπήρχαν παντού. Δεκαετία των 90 το πράγμα έγινε πιο επαγγελματικό. Βοήθησε πάρα πολύ η Monolave Records. Η μοναδική εταιρεία που πραγματικά στήριξε το ελληνικό μέταλλο όσο καμία άλλη. Και ήταν και το ένασμα να βγουν και άλλα συγκροτήματα heavy metal, ακόμα και από την NBI, η οποία ασχολούνταν με σκυλάδικο, έβγαλε το trademark. Φυσικά βέβαια είχε προηγηθεί η EMI με το Spitfire, έτσι. Αυτά είναι ιστορικά και πρέπει να τα λέμε. Αλλά γενικά υπήρχε μια καχυποψία απέναντι στο metal, ειδικά από τις πολυεθνικές, τις εδώ εταιρείες. Η Monolave όμως ήταν αμυγός heavy metal και βοήθησε τα μάλα στη διάδοση του heavy metal. Και νομίζω ότι ήταν και η εταιρεία αλλά και η συγκυρία η χρονική εκείνη την περίοδο με ανάπτυξη πολλών συγκροτημάτων που αγκάλιασε και το ελληνικό κοινό, αλλά και το ελληνικό κοινό αγκάλιασε τα αμυγός ελληνικά συγκροτήματα. Νομίζω ότι πλέον οι διαφορές είναι απειροελάχιστες στην αντιμετώπιση. Νομίζω ότι ο σημερινός heavy metalλάς, η σημερινή heavy metalλάς αντιμετωπίζει το ίδιο μια καινούργια κυκλοφορία των Creator με μια κυκλοφορία των Exarchis ή τον Roddy Christ με την ίδια λογική και με το ίδιο πάθος. Εκεί πλέον δεν υπάρχουν διαφορές. Διαφορές υπάρχουν μόνο όταν πάνε να βλέπεις κάποια συγκροτήματα που ξεκινούν τώρα από την άποψη του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος είναι πιο επιλεκτικός στο να πάει να δώσει τα χρήματά του να δει μια ελληνική μπάντα. Προτιμά να δει, ας πούμε, τους Iron Maiden για ακόμα μια φορά στα γεράματα κτλ. Ή τους Judas Priest για το συνταξιοδοτικό. Παρά να πάει να δει, ας πούμε, τους Acid Death που έχει να δει και πέντε πράγματα. Μια ελληνική μπάντα. Εκεί υπάρχουν λιγάκι κάποιες διαφορές που έχουν να κάνουν και με την ξενομανία. Αλλά κατ' ουσίαν αγοραστικά και ακουστικά, νομίζω ότι η αντιμετώπιση είναι η ίδια. Δεν υπάρχουν διαφορές. Ωραία. Και αυτό είναι καλό για την ελληνική σκηνή. Ελληνική σκηνή. Και εγώ το λέω. Ναι, εντάξει. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Γιατί αναφέρει στο βιβλίο σου μισογυνισμός και metal. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς ευθύνονται τα ίδια τα συγκροτήματα όταν προβάλλοντας ως τέχνη, αναφέρθηκες ώρα, στίχους για βιασμούς, βασανισμούς, γυναικών, αντίστοιχη σηματολογία, εξώφυλλα και ούτω καθεξής. Και εδώ είναι ένα θέμα. Αν όλα μπορούν να μπουν κάτω από το μαδίνα της τέχνης και να αιτιολογηθούν ή ακόμα και να δικαιολογηθούν, μπορούν? Όχι όλα. Όχι όλα. Όχι όλα. Πιστεύω ότι όταν εναντιώνεσαι, για παράδειγμα, στο γυναικείο φύλο και χρησιμοποιείς την εναντίωση αυτή ως θεματική πηγή με το άλοθη της τέχνης, μειώνοντας το γυναικείο φύλο μέσω του στίχου, αυτό είναι φασισμός, δεν είναι τέχνη. Υπάρχουν κάποια όρια σε όλα.
Ποια είναι αυτά, πώς τίθενται. Τα όρια είναι τα όρια της ηθικής. Mm-hmm. Η ηθική υπάρχει. Ακόμα και αναρχικός να είσαι, ακόμα και ο σκληρότερος αντιεξουσιαστής να είσαι, ηθική έχεις. Mm-hmm. Είναι θέμα ηθικής. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα ηθικής και παιδείας. Mm-hmm. Και όταν εννοώ παιδεία, δεν εννοώ να έχεις βγάλει το σχολείο, το πανεπιστήμιο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό για μένα δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Ακή. Απλά πιστεύω ότι όταν εναντιώνεσαι τόσο πολύ απροκάλυπτα απέναντι, ειδικά στο γυναικείο φύλο, mm-hmm. Είναι μια φασιστική νοοτροπία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεις και από ένα νέο ναζί. Δηλαδή θα γυρίσαν και θα πει ο νέο ναζί ότι επειδή παίζω black metal και μιλάω για φασισμό, κάνω τέχνη. Θα αναγάγουμε δηλαδή τον ολοκληρωτισμό σε τέχνη. Από πού και σου. Σε πολιτισμό, με τα μεμοραμπίλια και τις βλακίες αυτές. Ναι. Ενώ τα war memorabilia, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πεις, ποια είναι η παρουσία των γυναικών στο metal. Είναι το metal ένας χώρος ανδροκρατούμενος, κυρίως. Τι πιστεύεις. Βάσει έρευνα, στο 85% που ακούει heavy metal είναι άντρες. Είναι ανδροκρατούμενο. Είναι ανδροκρατούμενο. Και σε ό,τι αφορά τα group, ακόμα περισσότερο. Ακόμα μάλλον. Περισσότερο, ναι, εντάξει, πάντα, αν και για μένα, δεν μπορώ να διαχωρίσω την παρουσία των γυναικών ή να δώσω τα εύσημα στους άντρες και... Όχι, αλλά στατιστικά... Στατιστικά όμως, στατιστικά, η αλήθεια είναι ότι το 85% του κοινού ακούει, που ακούει heavy metal είναι αντρικός πληθυσμός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει για μένα τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Ίσως να είναι και τυχαίο, ίσως να είναι και πιο... Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ερωτικό το είδος, έτσι. Mm-hmm. Άλλο... Είμαστε υπέρ του ερωτισμού που κυκλοφορεί στο μέταλλ. Είμαστε ενάντια στο σεξισμό που κυκλοφορεί στο μέταλλ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Είναι κάποια είδη που έχουν εκγεννήσεως αυτό το. Σαν κάρμα, θα το λέγα. Mm-hmm. Αλλά για μένα δεν λέει και τίποτα αυτό. Mm-hmm. Δεν λέει και τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά οι γυναίκες που ακούν heavy metal είναι πιο πορωμένες με το είδος από τους άντρες. Το προδίδουν δυσκολότερα. Mm-hmm. Αλλά ως παρουσία συγκροτημάτων. Και ως παρουσία συγκροτημάτων πλέον. Ναι, εντάξει, είναι περισσότεροι οι άντρες. Mm-hmm. Και λιγότερο τα γυναικεία group, και αυτό το αποδεικνύουν και οι περιοδίες που γίνονται, γιατί τα περισσότερα group, η γυναικεία μάλλον παρουσία ξεκινάει και τελειώνει κυρίως με την παρουσία ως μέλος, mm-hmm. κυρία της τραγουδίστριας. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχουν τη θέση τους ισάξια με τους άντρες. Mm-hmm. Το γεγονός ότι το 85% είναι αντρικός πληθυσμός δεν μου λέει τίποτα. Να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που θίγεις στο βιβλίο σου, metal και θρησκείες. Mm-hmm. Και θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για τα δίπολα. Χριστιανισμός και metal, σατανισμός και metal, παγανισμός και metal. Αναφέρθηκες ακροθυγός, αλλά θέλω να μου πεις λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Ίσως να σου πω και λιγότερα τελικά. Λοιπόν, όπου υπάρχει χριστιανισμός στο metal, υπάρχει το αντίπαλο δέος, σατανισμός. Είμαι περισσότερο υπέρ του παγανισμού, θα έλεγα, υπό αυτή τη θεώρηση, δηλαδή στον δίπολο σατανισμός, χριστιανισμός. Γιατί τουλάχιστον είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πιο κοντά στον πολιτισμό, δηλαδή πιο έντονα πολιτισμικό, θεωρώ τον παγανισμό από τον χριστιανισμό ή τον σατανισμό. Υπάρχουν όλα. Μην ξεχνάμε ότι το metal είναι μια κοινότητα, στην οποία βρίσκεις τους πάντες και τα πάντα. Mm. Επομένως είναι λογικό να υπάρχουν και τα χριστιανικά γκρουπ και οι χριστιανοί ορθόδοξοι, προτεστάντες, καθολικοί, οπαδοί κτλ. Και αντίστοιχα και οι σατανιστές, οι οποίοι οι πραγματικοί, επαναλαμβάνω, δεν φαίνονται. Mm. Δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσεις κάποιον και να σου πει: Α, ακούω μέταλ και είμαι σατανιστής. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ακούω μέταλ και είμαι βλάκας, είναι πολύ να το ακούσεις. Okay. Θέλω να μου πεις τι ρόλο παίζουν τα λογότυπα των συγκροτημάτων ως συμβολική γλώσσα. Γιατί στο metal είναι πολύ έντονο αυτό. Το metal είναι μια καθαρά συμβολική μουσική εκτός των άλλων. Mm-hmm. Και τα σύμβολα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι τριπολικά. Δηλαδή είναι σε τριδιάστατα τα έλεγα. Σε τρία επίπεδα. Είναι το πνευματικό, είναι το θρησκευτικό, ενίοτε και το σωματικό ως φετίχ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο καθένας νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ακρεφνής στην ανάλυση ενός συμβόλου στον χώρο του metal. Mm-hmm. Πρέπει να το δει συνδυαστικά.
και με το μουσικό ύφος ενός συγκροτήματος και με το στίχο του συγκροτήματος. Mm-hmm. Είναι ένας συνδυασμός. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ τα σύμβολα γενικά στο metal ότι είναι κυρίαρχα. Mm-hmm. Και φυσικά όπως όλα τα σύμβολα έτσι και στο metal έχουν βιαστεί. Δηλαδή ο καθένας τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Εγώ παίρνω τον ανάποδο σταυρό γιατί θεωρητικά είμαι σατανιστής. Ο άλλος παίρνει τον ανάποδο σταυρό γιατί πιστεύει ότι εκεί σταυρώθηκε ο ίδιος Πέτρος στη Ρώμη. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος τι πρεσβεύει πραγματικά. Ο Μπάφομετ είναι αποκρυφιστής, σαν σύμβολο είναι σατανιστής. Mm-hmm. Θέλει μελέτη. Mm-hmm. Να το μελετήσεις δηλαδή το σύμβολο αρχικά και θα παρατηρήσεις ότι κάθε σύμβολος και σε κάθε χώρα έχει μια διαφορετική, μια διαφορετική έννοια. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο σταυρός στο κινέζικο, στα κινέζικα είναι το μείον 10. Mm-hmm. Άρα το, μάλλον το συν 10. Άρα ο ανάποδος σταυρός θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το μείον 10. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πώς το διαβάζεις το σύμβολο. Mm-hmm. Και φυσικά η χρήση του, τι θες να δώσει μέσω του συμβόλου. Το οποίο το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το μονόγραμμα του συγκροτήματος που πολλάκι χρησιμοποιούν κάποια συγκροτήματα. Το μονόγραμμα είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Mm-hmm. Το σύμβολο. Mm-hmm. Τον ανάποδο σταυρό, ναι, την γροθιά, το οτιδήποτε. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την ατμόσφαιρα και το τελετουργικό μιας metal συναυλίας. Συγκρίσει με το παρελθόν, έτσι όπως το έχεις δει εσύ, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα σε σχέση με το παρόν? Κοίταξε, αν συγκρίνω την πρώτη συναυλία που πήγαμε ξένο συγκροτήματο, δηλαδή του Σάξον και ήταν με τον Αετό, με τα Λαμπιώνα τότε πάνω, στη Ριζούπολη, συγκριτικά με τα live που γίνονται τώρα, θα σου πω ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει stage show. Δεν υπάρχει το show επισκηνής, αυτό που στο βιβλίο λέω από μηχανής θεός που περιμένει ο άλλος να δει. Είναι μόνο μουσική και δόσιμο από την άποψη του μουσικού του συγκροτήματος. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι. Όχι κατά ανάγκη. Και αυτό το γράφω και μέσα, ότι ζούμε μια λυτή εποχή. Οικονομικά δεν συμφέρει πολλά συγκροτήματα να φέρουν τον πλήρη εξοπλισμό τους στη χώρα μας, γιατί μετά η έτοιμη του εισιτήριου θα εκτοξευτεί και θα είναι δώρον άδωρον η παρουσία του. Επομένως, προτιμούν να μην φέρουν τον εξοπλισμό τους, το stage ας πούμε, και να παίξουν ως απλή μουσική. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτή είναι η πεμπτουσία της μουσικής, για κάποιους άλλους ότι δεν είναι έτσι, γιατί στερείται ένα σημαντικό κομμάτι του show που είναι και το stage, αυτό που βλέπεις επί σκηνής. Εντάξει, εγώ είμαι της δεύτερης άποψης και της πρώτης, ανάλογα. Δηλαδή θα προτιμούσα, ας πούμε, αν έβλεπα ένα show του King Diamond, να δω και σκηνική παρουσίαση ταυτόχρονα. Δηλαδή να δω τα σκηνικά για να μπω πιο. Έτσι, και τώρα ένα παράδειγμα. Ναι, πιο μέσα στο είδος. Ναι. Το να πάω να δω, ας πούμε, μια thrash metal μπάντα, ας βγει έτσι, δεν με νοιάζει. Okay. Θέλω να μου πεις, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος του διαδικτύου στην εξάπλωση του metal? Τι ρόλο έχει παίξει? Θετικό, αρνητικό? Και θετικό και αρνητικό. Mm-hmm. Θετικό από την άποψη ότι έχει διαδώσει το metal ως είδος. Από την άλλη, ότι μπορείς, έχεις μια άνεση στην πληροφόρηση, η οποία δεν είναι πάντα και η αληθινή. Γιατί το διαδίκτυο είναι και ένας χώρος που έχουν εντρυφήσει διάφοροι με ψευδόνυμα κτλ. Και γράφει ο καθένας ότι του κάτι θέλει, δηλαδή λιγάκι προσοχή. Το κακό είναι ότι αναγκάζεσαι πολλές φορές να αισθάνεσαι ότι σε κυνηγάει το metal. Δηλαδή δέχεσαι τόση πολλή πληροφόρηση, τόσα πολλά like, κάνε μου like στη σελίδα γιατί έχω μπάντα, κάνε μου like γιατί έχω συναυλία, κάνε μου attend, και πρέπει πάντα να δείχνεις το πρόσωπο, εντάξει, πατάς ένα κλικ. Ναι. Το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι απλά αρνητικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει ουσία. Mm-hmm. Έχει πληροφόρηση, έχει ποσότητα, λίγη ποιότητα και λίγη ουσία. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα είμαστε στις τελευταίες ερωτήσεις. Mm-hmm. Να θέσω κάποιους όρους, να μου πεις κάποια πράγματα για αυτούς, γιατί τους αναφέρεις στο βιβλίο. Οι οποίοι είναι πασίγνωστοι, αλλά οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Headbanging είναι το ένα. Moshing, stage diving και το κλασικό σήμα, το μαλλιώτσιο. Υποτίθεται ότι το εφήβρο Dio, έτσι θυμάμαι εγώ, τώρα δεν ξέρω ποιος το εφήβρο αυτό. Ο Γκένε Σίμον στον Γκίς. Το έκανε Geese. Το Γκίς πρώτη φορά στο άλμπουμ Love Gun, δεν θυμάμαι τώρα. Mm-hmm. Το 77. Okay. Στο εξώφυλλο.
Θες έτσι. Είναι έτσι. Ωραία. Θες να μου πεις κάποια πράγματα για αυτά, τα τέσσερα. Λοιπόν, headbanging είναι η υπεπτυσία του heavy metal. Η υπεπτυσία του heavy metal, δηλαδή το ξεδίνω. Mm-hmm. Ξεδίνω είναι αυτό το σύμβολο και ταυτόχρονα ενεργειά. Είναι όλη η ενέργεια. Mm-hmm. Συσσωρευμένη και μη που αισθάνεσαι από το τραγούδι και το δίνεις. Και ταυτόχρονα λύτρωση και κάθαρση, σωματική, πνευματική, αδειάζουν όλα. Mm-hmm. Αυτό είναι το headbanging. Τώρα, το moshing είναι περισσότερο του hardcore και έχει δανειστεί ως κίνηση. Μας άρεσε και την πήραμε και την βάλανε κυρίως στα thrash metal group. M.O.T., S.O.D., τα αμερικάνικα. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, το stage τρίτο, diving. Stage diving. Stage diving δεν είναι δικό μας. Ο Iggy Pop το έκανε. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, ή ο Mick Jagger, μου φαίνεται ο Mick Jagger πρώτος και μετά ακολούθησε ο Iggy Pop. Πώς πήδηξε ο Mick Jagger? Ο Mick Jagger σε μια συναυλία στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Μετά ο Iggy Pop, μας άρεσε και το πήραν στον χώρο του thrash. Είναι εκδήλωση χαράς, δεν είναι κάτι, δεν συμβολίζει κάτι ιδιαίτερο, είναι ένα ξεδίνω. Και κάνω stage diving, πηδάω. Όπως το λέει και η λέξη. Βέβαια το καλό είναι να μην αδειάσει κάτω γιατί θα πέσει το παθό. Αυτό το έχουμε πάθει πολλές φορές. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να πηδάς και να είναι κολλητής από τα παιδιά. Λοιπόν, και το μαλούτσιο είναι το γνωστό. Το οποίο έχει διάφορες ονομασίες. Horns up. The sign of the devil. Λοιπόν, στην ουσία είναι ένα σύμβολο ενάντια στο κακό μάτι. Αυτό λέει και ο Ντίο, νομίζω. Ναι, από εκεί. Από το έχει μάθει την ερμηνεία του Ντίο σου δίνω. Εμείς εκεί πιστεύουμε, στην ερμηνεία του Ντίο. Είναι ενάντια στο κακό μάτι, συσσωρεύεις τη θετική σου ενέργεια απέναντι στην κακόβουλη ενέργεια. Και τώρα τελευταία δεν ξέρω, εγώ χαιρετάω και λέω υγεία, δύναμη, ευδαιμονία. 3-1. Εντάξει, αλλά στην ουσία είναι αυτό. Είναι ένα σύμβολο απέναντι στην κακή ενέργεια. Ούτε με σατανισμούς έχει να κάνει, ούτε ότι συμβολίζει τον τράγο, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Ναι. Τον τράγο μπορεί να το συμβολίζει, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή συμβολίζει τον τράγο, ότι είναι και σατανιστής. Ο τράγος. Ναι. Αν σου έλεγαν ότι όλες οι ηχογραφήσεις των metal συγκροτημάτων θα εξαφανιστούν εκτός από μία, η οποία θα έπρεπε να διατηρηθεί για να ξέρουν οι επόμενες γενιές, πες ότι καταστρεφόταν επειδή ο κόσμος. Ναι. Τι ήταν το heavy metal, τι σημαίνει, τι είναι, τι. Ως άκουσμα, ως άποψη, ως. Ποια θα επέλεγες να κρατήσεις? Σάξον, το live album, για να έχουν και συνείδηση πως ήταν οι συναυλίες. The English has landed. Αυτό, ε. Okay. Ωραία. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι εξής. Αναφέρεσαι συχνά στο βιβλίο σου στον metal τρόπο ζωής. Metal τρόπο ζωής. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που έχει διαλέξει ο καθένας. Ατομικά. Είναι περισσότερο τρόπο σκέψης που μεταφράζεται σε τρόπο ζωής. Είναι η άποψη, η κρίση και η κριτική που προείπαμε, όλα αυτά που σου παρέχει το μετάλλο. Αυτό είναι. Ζεις για τη μουσική, αλλά ταυτόχρονα ζεις και τη μουσική. Την έχεις κάνει βίωμα, ατομικό. Έτσι δεν σου κάνει, δεν διαχωρίζεις ότι τώρα θα ακούσω heavy metal. Θεωρείς ότι είσαι heavy metal και χωρίς να ακούς heavy metal. Αυτό είναι. Okay. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Την κουβέντα που είχαμε. Και θα σε χαιρετήσω. Δύναμη, υγεία, ευδαιμονία, heavy metal για πάντα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ.